την πλευρά του Νοσόκρος, του Ελεύθερου Κοινωνικού Φόρου. Η σημερινή δήλωση έχει τίτλο «Να φτιάξουμε τα δικά μας ελεύθερα social media». Θα γίνει παρουσίαση του ελεύθερου λογισμικού CrowdRush από το Γιάννη και θα προλογίσει ο Γιώργος από το DLM Digital Liberation Network. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Δεν είμαι πάρα πολύ προετοιμασμένος, γι' αυτό μου είναι λίγο ξαφνικό. Λέγομαι Γιώργος Παναγολάου. Μπορεί κάποιοι συγχάρονες να με έχουν δει στο P2P Foundation και είμαι και εγώ μαζί με τους ανθρώπους από τους διάφορους χώρους που συνιστούν αυτή την πρωτοβουλία που λέγεται Digital Liberation Network. Κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο πρόλογο για να οριοθετήσω λίγο τη σημασία που έχει αυτό το εγχείρημα που θα παρουσιαστεί σήμερα. Αν σκεφτείτε χωρικά τι κατάφερε το ίντερνετ αυτά τα τελευταία 20 χρόνια, μάλλον τι δυνατότητα μας έδωσε, είναι η δυνατότητα ακριβώς άνθρωποι που βρισκόμαστε σε πολύ διαφορετικές τοποθεσίες να μπορούμε να συνεργαστούμε μεταξύ μας. Παλιότερα, αν είχες αποφασίσει να κάνεις κάτι κοινό με κάποιους άλλους, ήταν άνθρωποι που τους είχες πάνω σε κάποια εγκύτητα. Έτσι, οπότε έχεις μια φυσική εγκύτητα από αυτούς τους ανθρώπους, ήταν έξω από πιθανότητα τη ΜΕΗ για παράδειγμα, βρισκόστε σε ένα χώρο, πιάνατε ένα στέκι, πιάνατε τη συλλογικότητά σας, οργανώνετε αυτό που θέλετε να οργανώσετε. Η μεγάλη αλλαγή που έφερε το ίντερνετ είναι ότι τώρα έχουμε μια παγκόσμια κοινότητα και η δυναμική των μικρών ομάδων μέσα από τα εργαλεία που υπάρχουν στον δικτυακό κόσμο μπορεί να αναπτυχθεί έτσι, μια δυναμική μικρών ομάδων ώστε να γίνουν συνεργατικά έργα από ανθρώπους που βρίσκονται σε διάφορα μέρη του πλανήτη έτσι, ή σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, αν θέλετε. Και στην ουσία δηλαδή αυτή ήταν η πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή που έγινε και δημιούργησε αυτό το boom των ανθρώπων που μπορούσαν πια να αρχίσουν να συνεργάζονται. Υπάρχει τώρα ένα άλλο πράγμα που συνέβη παράλληλα. Μόλις αρχίσαν να διαφαίνονται αυτές τις δυνατότητες του διαδικτύου, κάποιες εταιρείες ή ένα τμήμα του καπιταλιστικού κεφαλαίου σκέφτηκε ότι μπορούσε να έχει ένα διαφορετικό μοντέλο για να παράξει κέρδη. Ποιο είναι αυτό το μοντέλο? Το μοντέλο είναι να χρησιμοποιήσουμε την παραγωγική δυνατότητα αυτού του πλήθους, θα λέγαμε, ή αυτού του κόσμου. Έτσι, και να μπορέσουμε μέσα από αυτήν να αντλήσουμε εμείς, να δημιουργήσουμε κάποιο άλλο είδους υπηρεσίες από τις οποίες θα μπορούμε να βγάζουμε κέρδη. Αυτό το παράδειγμα αυτό είναι η Google. Έτσι. Η Google είναι μια εταιρεία η οποία δεν παράγει ίδια τα αποτελέσματα της μετρητής αναζήτησης. Έχει φτιάξει ένα αλγόριθμο, στον οποίο εσείς ό,τι έχετε κάνει και όποια links έχετε δημιουργήσει σαν χρήστες ανάμεσα στα διάφορα sites, κάνουν βοηθάνε αυτόν τον αλγόριθμο να βγάζει ψηλά στην μηχανή αναζήτηση. Πουλώντας λοιπόν την υπηρεσία αναζήτηση, στην ουσία πουλάνε διαφήμιση, έτσι, πουλάνε δηλαδή σε αυτόν που διαφημίζεται, αλλά έχουν αξιοποίηση τη δική μας ή τη δική σας δουλειά για να δημιουργήσουν αυτό το προϊόν. Αυτό το μοντέλο καπιταλισμού, το οποίο έχει κάποιες ιδιαίτερες ιδιομορφίες, μερικοί το ονομάζουν δικτυοκρατικό, αλλά δεν έχει σημασία αν θα κολλήσουμε στον όρο. Έχει σημασία ότι είναι ένα διαφορετικό μοντέλο. Δηλαδή δεν είναι η άμεση παραγωγή αξίας, αλλά είναι η αξιοποίηση της αξίας. Εσείς παράγετε for free, τζάμπα, και αυτοί έρχονται και συγκεντρώνουν όλο αυτό που παράγετε και το μετατρέπουν σε ένα πακέτο που μπορεί να γίνει κέρδος. Και ένα τέλειο παράδειγμα είναι οι πλατφόρμες όπως το Facebook. Στην πραγματικότητα, τι κατέχει η Microsoft ή το Facebook, κατέχει μια πλατφόρμα. Φτιάχνετε λοιπόν αυτή την πλατφόρμα, εσείς μπαίνετε και βάζετε στοιχεία. Δημιουργείτε δηλαδή μια προστέμενη αξία μέσα στο Facebook για να χρησιμοποιεί το Facebook με διάφορο τρόπο όλα αυτά τα στοιχεία. Είτε αφορά διαφήμιση, είτε δεν ξέρω εγώ τι είδους συνεργασίες ακριβώς έχει με τις κυβερνήσεις ή με άλλους παράγοντες. Αυτό λοιπόν που κλώνησε πάρα πολύ, αυτό γινόταν και συνέβαινε γιατί υπήρχε ένα συμβόλαιο του τρόμου ανάμεσα σε αυτές τις εταιρείες και στον κόσμο. Δηλαδή, αν καταλάβεις εσύ ότι η Google είναι έτοιμη να δώσει όλο το mail σε κάθε κυβέρνηση που θα το αναζητήσει, είναι σίγουρο ότι θα το αποτραβήξει. Δηλαδή, είναι ένα ζήτημα εμπιστοσύνη. Φροντίσαν λοιπόν και κρατούσαν μια ισορροπία εμπιστοσύνη ώστε ο κόσμο να συμμετάσχει. Και έτσι έχουν δημιουργηθεί αυτέ οι γιγαντώδει υποδομέ, οι οποίε ελέγχονται στην ουσία από μεγάλε επιχειρήσει. Τι σημαίνει αυτό για μα? Αυτό για μα σημαίνει ότι πρώτα απ' όλα συμμετέχουμε σε μια διαδικασία η οποία δίνει κέρδη σε κάποιου άλλου. Χωρίς να δίνει σε εμάς κανένα άλλο άμεσο κέρδος, παρά μόνο την ευκολία που μας δημιουργεί να επικοινωνούμε μεταξύ μας και να ανταλλάσσουμε τις ιδέες μας. Δηλαδή,
αυτό το λεγόμενο, την λεγόμενη ευκαιρία που σου δίνει τα social media να συνεργαστείς. Αυτοί μας δίνουν αυτό και εμείς τους δίνουμε ένα πλήθος από το υλικό που το χρησιμοποιούν για να βγάλουν ειδικέ. Έτσι. Δεν ξέρω πόσο μεγάλο πρόβλημα υπάρχει σε αυτό, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα το καταλάβαμε πριν από λίγους μήνες όταν γίνανε οι αραβικές εξεγέρσεις, όπου οι άνθρωποι μπορούσαν να ελέγχουν αυτές τις υποδομές, καταλάβουμε ότι πόσο εύκολο είναι να μπορούν να κατεβάζουν το διακόπτη. Άρα, συνεπώς, εμείς έχουμε συνδεθεί σε ένα πολιτισμό και μια συνεργασία, η πολιτική που στηρίζεται σε ξένα χέρια, σε ξένες υποδομές. Είμαστε ανά πάση στιγμή διαδόμενοι, όλα αυτά να χαθούν από μια στιγμή στην άλλη. Και ό,τι αυτό σημαίνει για τη δική μας συνεργασία και τη δική μας ζωή. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό που δείχνει, και αν κάνω λάθος, αν κάποιος έχει αντίθετη άποψη, μπορούμε να το συζητήσουμε. Αυτό που δείχνει η εξέλιξη που παίρνουν τα πράγματα παγκόσμια, όπου έχουμε μια αποδυνάμωση της δημοκρατίας και μια ένταση του αυταρχισμού μέσα στη διαδικασία της κρίσης, είναι ότι πάρα πολλοί πια χρήστες όλων αυτών των υπηρεσιών καταλαβαίνουν ότι δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι σαν να έχουμε δώσει στο λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Άρα αρχίζει και αναδύεται η ιδέα σε ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις ότι θα πρέπει αυτά τα μέσα να είναι μέσα τα οποία δεν κατέχονται από μια εταιρεία, κατέχονται από τους ίδιους παραγωγούς και μπορεί να τα ελέγχουν οι ίδιοι και δεν μπορεί μια κυβέρνηση και μια εταιρεία να κατεβάζουν διακόπτη ως άξιση συμφέρει. Άρα αυτή είναι μια αρχή την οποία ούτως ή άλλως υπήρχε από την αρχή στα μυαλά των hackers φτιάχνοντας το διαδίκτυο, ότι είναι ένα μέσο που είναι ελεύθερο και θα πρέπει να είναι αυτοδιαχειριζόμενο. Και παρά την τροπή που πήραν τα πράγματα, σήμερα ξαναμπαίνει με επιτάσσεω στο ζήτημα ότι εμείς πρέπει να ελέγχουμε αυτά τα πράγματα και όχι οι εταιρείες και οι κυβερνήσεις. Και στα πλαίσια αυτά θα γίνει αυτή η παρουσίαση σήμερα, η οποία αφορά ένα λογισμικό συνεργασίας ανάμεσα στους ανθρώπους, το οποίο είναι ελεύθερο, είναι ανοιχτό μάλλον, είναι ελεύθερο και ανοιχτό λογισμικό, δηλαδή είναι λογισμικό το οποίο μπορεί ο καθένας να κατεβάσει, να επαναχρησιμοποιήσει, να τροποποιήσει τον κώδικα. Έτσι. Άρα είναι κάτι το οποίο δεν ανοίξει σε κανέναν πρακτικά με την ευθυγουσία. Και τα δεδομένα που υπάρχουν πάνω εκεί είναι δεδομένα τα οποία δεν σηκώνονται στους servers μιας εταιρείας, αλλά σηκώνονται εκεί όπου εμείς έχουμε συμφωνήσει μεταξύ μας σαν παραγωγή του περιεχομένου. Λοιπόν, άρα είναι αξιόλογο να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν φτιάξει το λογισμικό έχουν αφιερώσει χρόνο για να κάνουν αυτή την προσφορά σε όλους εμάς. Έτσι, δίπλα μου έχω τον Γιάννη, ο οποίος μπήκε πραγματικά στην διαδικασία να προσπαθήσει να φτιάξει την ελληνική έκδοση αυτού του λογισμικού, να φτιάξει ένα επίπεδο που θα είναι για όλους μας ευχή και να την βελτιώσει. Και η αφορμή που αυτό το πράγμα ξεκίνησε και πήρε κάποια έκταση ήταν ακριβώς ότι τέθηκε όπως ήταν αναμενόμενο το ζήτημα της άμεσης δημοκρατίας, πώς πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας. Και αυτό κατά συνέπεια φέρνει στο ότι δημιουργούμε και κάποιες δικές μας υποδομές, τις οποίες μπορούμε να ελέγχουμε εμείς και όχι οι άλλοι. Γιάννη, δεν ήθελα να χρειαρίσω παραπάνω. Νομίζω ότι είπα τα βασικά και θα ήθελα πραγματικά να προσθέσει λίγα πράγματα καταρχά για το τι είναι αυτό το λογισμικό, τι το φτιάξαμε ίσω και πώ λειτουργεί. Ευχαριστώ πολύ. Ακούγουμε έτσι. Εγώ είμαι ο Γιάννης Σαράτας. Το Crowdfest καταρχάς να σας πω σαν πλατφόρμα έχει φτιαχτεί από την ομάδα του Rise Up Labs και πρέπει να και τη δικιά τους στο online στο https://wereiseup.net. Να πω ότι ουσιαστικά το software αυτό το είχα υπόψη μου από το 2007 ή 2008 περίπου. Απλά τότε δεν υπήρχε κάποιος ιδιαίτερος λόγος, τουλάχιστον εγώ δεν έβλεπα κάποιο ιδιαίτερο λόγο εκείνη την εποχή να ασχοληθώ ουσιαστικά με αυτό το πράγμα. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, όπως είπε ο Γιώργος προηγουμένως, τα παραδείγματα της Βόρειας Αφρικής δείξαν ότι υπάρχει λόγος να φτιάξουμε δικές μας υποδομές και ίσως υποδομές που να παίζουν και εκτός ίντερνετ.
π.χ. το cloud βέβαια θεωρητικά κάποιος που έχει γνώσεις Linux μπορεί να το εγκαταστήσει σε οποιοδήποτε PC και να παίξει. Και ακόμα και στο σπίτι του, έτσι, δηλαδή να μην κάνει το Linux του, να φτιάξει το δικό του driver. Τέλος πάντων, η αφορμή, όπως είπα, ήταν η εξέλιξη στη Βόρεια Αφρική που μου στη δυνατότητα που άρχισα πλέον να σκέφτομαι διαφορετικά. Δηλαδή, μέχρι τότε δεν θεωρούσα το Ιντερνετ ως κάτι δεδομένο, το οποίο ούτως ή άλλως είναι και κάτι συμμετοχή στην κοινωνία της πληροφορίας, πλέον έχει περάσει στο Ελληνικό Σύνταγμα. Αλλά παρόλα αυτά μου φάνηκε ότι δεν είναι και τόσο δεδομένο ότι θα παίζει πάντα και ότι ανά πάση στιγμή μπορούν να κλείσουν τους διακόπτες, αν θέλουν. Που σημαίνει ότι αν κλείσουν τους διακόπτες, προφανώς δεν έχουμε ούτε email, ούτε social networking, ούτε την ενημέρωση που έχουμε, την άμεση μέσω Wikipedia, οτιδήποτε. Ένας άλλος λόγος ήταν το εξής, ότι στο Μάιο, όταν ξεκίνησε το κίνημα των γραφειών, ας πούμε, δεν θα τους αποκαλέσω αγανακτισμένοι. Φάνηκε η ανάγκη ότι το Facebook ίσως να μην μας κάνει. Δηλαδή, όπως όμορφα εγώ, το Facebook μάλλον δεν μας κάνει σε συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί το Facebook πιο πολύ, επειδή έχει συνθεί με άλλα specifications στο μυαλό αυτών που το στήσανε, είναι οι συζητήσεις που κάνουμε και φεύγουν. Δηλαδή, ενώ έβλεπα, ας πούμε, το Μάιο και τον Ιούνιο ότι γινόταν πολύ ενδιαφέρον συζητήσεις στο Facebook, μετά από λίγες ώρες δεν μπορούσαμε να τις βρούμε ούτε εμείς οι ίδιοι που συμμετείχαμε σε αυτές. Οπότε μου έρχεται στο μυαλό το Crowdcast και πηγαίνοντας στη σελίδα του που είναι αυτή στο crowdcast.org, πέτυχα και την ανακοίνωση, η οποία και αυτή αν διαβάσετε το κειμενάκι, θα δείτε ότι κινείται στο ίδιο πλαίσιο, δηλαδή και αυτοί λένε ότι με αφορμή τα επεισόδια που γίνανε στην Βόρεια Αφρική και λοιπά, αποφασίσαμε τέλος πάντων να το τρέξουμε λίγο. Τέλος πάντων, ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία και όπως ακούμε στην πορεία, δίνει παραπάνω γραμμή από ό,τι δίνουν τα εμπορικά social networking, όσο αφορά την οργάνωση κινηματικών ομάδων και τη συνεργασία μεταξύ τους. Εκτός από κράτηρα, για να περάσουμε λίγο στα τεχνικά θέματα, εκτός από κράτηρα στο ίδιο σερβερ έχω στήσει και ένα voice chat, ας πούμε κάποιο alternative του Skype, για όσους δουλεύετε. Αυτό βασίζεται στην πλατφόρμα Mumble, το οποίο το Mumble είναι και αυτό free software. Θα αρχίσω την παρουσίαση από αυτό και είναι πιο σύντομο και μετά θα περάσουμε στο κράτηρα. Το Mumble είναι free software, γενικώς υπάρχει και ο server και ο client σε οποιασδήποτε σύγχρονες διανομές Linux. Π.χ. στο Ubuntu, αρκεί να κάνετε ένα upgrade install Mumble server και να το εγκαταστήσετε. Που σημαίνει ότι εκτός από την εγκατάσταση που έχω κάνει εγώ τέλος πάντων, μπορείτε ακόμα να το εγκαταστήσετε και στο σπίτι σας. Παίρνει πολύ λίγο bandwidth και μπορείτε να μιλάτε με τους φίλους σας. Και το Mumble είναι free software, όπως και το Crowdcast. Δεν ξέρω τι άλλο να πω θεωρητικά. Προτιμώ να περάσουμε λίγο στην παρουσίαση. Οπότε, ξεκινώντας από το Mumble καταρχάς, το οποίο εγώ τρέχω Ubuntu συγκεκριμένα, μου το έδινε η διανομή την εγκατάσταση του client, οπότε απλά το εγκατέστησα και μοιάζει πολύ λίγο. Πατώντας το η αρχική οθόνη είναι αυτή. Για να συνεχίσουμε στο συγκεκριμένο site που έχω φτιάξει εγώ, αρκεί να πατήσουμε το add new και στο label γράφουμε ό,τι θέλουμε. Δεν είναι κάτι σημαντικό. Είναι για αρχικά μας ενημέρωση. Στο address, αν κάνουμε democracy online.eu και ορίζουμε και κάποιο username απλά για θέμα αναγνώρισης. Πλέον αυτό που φτιάξαμε εμφανίζεται στα favorites, οπότε μπορούμε να το επιλέξουμε και να πατήσουμε connect. Όπως βλέπετε
υπάρχουν κάποια κανάλια. Ο κάθε χρήστης μπορεί να φτιάξει ένα κανάλι ομιλίας. Π.χ. μπορούμε να έχουμε διαφορετικές συζητήσεις παράλληλα. Μπορώ να πω σε οποιοδήποτε από αυτά τα κανάλια, αν δεν έχει password βασικά, και να μιλήσουμε με άλλους συνομιλητές. Δυστυχώς δεν έχω μικρόφωνο τώρα συνδεδεμένο στο PC μου, ούτε ηχεία για να ακούσουμε. Θα μείνω λίγο στο πώς φτιάχνουμε κανάλια και το πώς διαχειριζόμαστε γενικώς ο κάθε χρήστης. Ορίστε. Ο κάθε χρήστης μπορεί να φτιάξει ένα καινούργιο κανάλι πατώντας στο ή σε κάποιο υπάρχουν κανάλι ή στο root channel και να πατήσει το R. Οπότε βάζει το όνομα του καναλιού για παράδειγμα, ξέρω θα το κάνω Νοσόπλος. Οπότε στη συνέχεια μπορούμε να κάνουμε join εδώ πέρα. Οπότε αν έχουν άλλοι συνομιλητές μπορούμε να μιλάμε μεταξύ μας. Επίσης μια άλλη δυνατότητα που μας δίνει είναι αν σε ένα κανάλι υπάρχουν που έχω φτιάξει εγώ σαν user, πατήσω το edit, μου δίνει τη δυνατότητα να βάλω κάποιο password το οποίο όσοι θέλουν να συνεχούν στη συνέχεια θα πρέπει να έχουν αυτό το password και για το συγκεκριμένο κανάλι έβαλα το password 1, 2, 3, 4, 5. Οπότε, εάν εγώ τώρα θα δείτε ότι κανονικά δεν θα πρέπει να μ' αφήσει να μπω, αλλά επειδή είμαι ο δημιουργός του καναλιού μου αφήνει. Τέλος πάντων, η ιστορία είναι ότι για να μπείτε σε ένα κανάλι που έχει password πρέπει να πάτε στο μενού Server, Access Tokens, να πατήσετε το Alt και να πάτε το password που θα σας έχει δώσει ο δημιουργός του καναλιού και έτσι μπορείτε πλέον να συγγραφείτε κανονικά και να μιλήσετε με άλλους συνομιλητές που υπάρχουν εκεί. Να πω επίσης ένα βασικό στοιχείο που έχει είναι ότι όλες οι επικοινωνίες που γίνονται, δηλαδή ό,τι λες, ακόμα και τα control signals τέλος πάντων, έχουν strong encryption και συγκεκριμένα AES-128 bit encryption, που σημαίνει ότι είναι δύσκολο να μπει κάποιος ενδιάμεσος τέλος πάντων και να σας κλέβει την επικοινωνία. Σε αντίθεση π.χ. με ό,τι συμβαίνει στο Skype, έτσι, το οποίο στο Skype ουσιαστικά δεν ξέρουμε τι γίνεται από πίσω, μπορεί πολύ απλά το οποίο εγώ το θεωρώ δεδομένο, ότι κάπου καταγράφονται αυτά τα data, ό,τι λες και ό,τι ακούς. Το καλό είναι ότι, όπως είπα, έχει αρκετά strong encryption, οπότε θεωρητικά είναι αρκετά ασφαλές σαν τρόπος επικοινωνίας. Επίσης, εκτός από τον ήχο που μπορείς να μιλήσεις και να ακούσεις, αν πας σε κάποιο κανάλι, σε οποιοδήποτε κανάλι, υπάρχει και chat κάτω δεξιά, το οποίο μπορείς να γράψεις το μήνυμά σου. Ελπίζω κάποιος από τον ήχο να απαντήσει σήμερα. Γενικώς το Mac είναι αυτό, είναι ένα voice chat που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για οποιαδήποτε συλλογικότητα, κοινώς μπαίνετε μέσα, φτιάχνετε το δικό σας κανάλι, αν θέλετε βάζετε password για να μην σας ενοχνεί και ο κάθε άσχετος που μπορεί να μπαίνει και μιλάτε free με όποιον θέλετε, δηλαδή ακόμα και κρυβές συζητήσεις μπορούν να γίνουν, δεν είναι ανάγκη να είναι συζητήσεις που σχετίζονται με το κίνημα ή κάτι ανάλογο. Είναι ένα, ας το πούμε, free εργαλείο. Δεν έχω σε κάνει κάποιους περιορισμούς. Ο καθένας μπορεί να φτιάξει κανάλι όταν θέλει, τέλος πάντων, να προσκαλέσει όποιος θέλει. Αυτά για το Magnum. Να περάσουμε στο Crabgrass. Το Crabgrass έχει στηθεί στη συγγραφή αυτή, η https://www.democracy-online.eu. Θα πω αρχικά με το δικό μου account που έχω ήδη δημιουργήσει και μετά θα δούμε στη συνέχεια το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε account. Θα πω με το δικό μου απλά για να σας δείξω κάποια πράγματα έτσι γενικά που τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό, επειδή υπάρχει περιεχόμενο για να μην το φτιάχνουμε από την αρχή. Αν έχετε κάνει register, μπορείτε να γράψετε το username και το password για να πατήσετε σύνδεση. Το οποίο
Υπάρχει μια κεντρική αρχική σελίδα, η οποία στο κάτω μέρος έχει κάποιες πρόσφατες συζητήσεις, οι οποίες έχουν δοθεί δικαιώματα σε όλους τους χρήστες. Και κάποια άλλα, ας πούμε, π.χ. συζητήσεις με τις πιο πολλές εμφανίσεις ή πιο ενεργές από άποψη συμμετοχών. Τα πιο πολλά αστέγματα, αστέγματα είναι, ας πούμε, για όσους έχουν ασχοληθεί με το Facebook ή με το αντίστοιχο του Live του Facebook. Υπάρχουν στο κάτω μέρος κάποια suggestions για το πώς ξεκινάμε, δηλαδή το πώς επεξεργάζουμε το προφίλ, το πώς κάνουμε αναζήτηση μενού, το πώς δημιουργούμε νέες ομάδες. Νομίζω ότι καταρχάς θα πρέπει να πάμε, αν πάμε στο μενού μέλη, μπορούμε να δούμε καταρχάς αυτούς που έχουν κάνει άκρας, φρέντα, ας πούμε, κατά αναλογία με το Facebook. Μπορώ να δω τα άτομα με τους οποίους έχουμε συμμετέχει μαζί σε κάποια συζήτηση ή σε κάποια διαμόρφωση κειμένου, τέλος πάντων. Και μπορώ να δω όλα τα μέλη, είτε με αλφαβητική σειρά, είτε πατώντας το ανακάλυψη, να δω τα μέλη με τη σειρά που μπήκανε, δηλαδή πάνω-πάνω μου γράφει τα μέλη που έχουν μπει τελευταία, που έχουν κάνει έτσι τελευταία. Κάτι ανάλογο παίζει και με τις ομάδες, τα οποία είναι το αντίστοιχο των groups του Facebook. Υπάρχουν κάποιες ομάδες που συμμετέχουν ήδη, π.χ. Αν πάμε σε όλες οι ομάδες και πάμε πάλι ανακάλυψη με το ίδιο σκηνικό όπως και πριν, μπορούμε να δούμε όλες τις ομάδες με τη σειρά που έχουν δημιουργηθεί. Ας πάμε λίγο σε μια ομάδα την οποία συμμετέχω ήδη ενεργά, και είναι η ομάδα του Digital Liberation Network που οργάνωσε αυτή την εκδήλωση. Πατώντας το link της ομάδας, μας βγάζει στη κεντρική σελίδα, το οποίο έχει μια εισαγωγή, τέλος πάντων, του τι είναι η ομάδα, τι προσπαθεί να καταφέρει και όλα αυτά. Και στη συνέχεια έχει μια λίστα από συζητήσεις ή κείμενα που έχουν δημιουργηθεί. Π.χ. εγώ, ας πούμε, στο αφήσα για παρουσίαση του Κράβγας, είναι η συζήτηση για την αφήσα της εκδήλωσης. Υπάρχει, ξέρω, ένα άλλο που μας ενδιαφέρει, π.χ. που έχει ενδιαφέρει να το δούμε, είναι μια συζήτηση που κάνουμε σε σχέση με το ραδιοφάσμα και την δημοκράτηση του ραδιοφάσματος. Αυτό συγκεκριμένα είναι ένα wiki το οποίο μπορούμε να επεξεργαστούμε, πατώντας την επεξεργασία, αν είμαστε μόνοι στη συγκεκριμένη ομάδα. Έχει έναν editor, what you see, what you get, δεν κάνω κάποια άλλα εκεί τώρα προς το κανόνι για να μην το αλλάξουμε. Αλλά γενικώς μπορούμε να δούμε όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει στο παρελθόν και ποια άτομα έχουν γίνει. Και να συγκρίνουμε π.χ. τις διαφορές που υπάρχουν από μια έγκριση στην άλλη, π.χ. για να δούμε το τι υπάρχει σε αυτή την έγκριση διαφορετικό σε σχέση με την προηγούμενη, πατώντας το εγγρόσεις και τους τόπους αλλαγών. Δεν ξέρω πώς παραφέρεται στο projector, αλλά κάνει highlight π.χ. το τι έσβασε και το τι φτιάχνει στην καινούργια έγκριση, όσο μόνο το κείμενο και τις αλλαγές που γίνανε σε αυτό. Γενικώς, ό,τι είναι μακρύ διαγραμμένο είναι κάποιο κείμενο που υπήρχε στην παλιότερη έκδοση και δεν υπάρχει πλέον. Και το πράσινο είναι αυτά που έχουν γίνει ήδη, αυτά που έχουν προσταθεί στην υπάρχουσα έκδοση. Επίσης, γενικώς έτσι θα το δούμε και στην πράξη από πιο μετά που θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε κάποιο γουλίκι έτσι να δούμε κάποιες αλλαγές. Πηγαίνοντας πάλι στην αρχική σελίδα, έχει κάποιο μενού πάνω όπως το εγώ που μου δείχνει οτιδήποτε σχετίζεται με εμένα, π.χ. αυτό είναι το προφίλ μου, μπορώ να αλλάξω το status μου.
και βλέποντας σελίδες που έχω συμμετάσχει και έχουν τροποποιηθεί, π.χ. αν είχε τροποποιηθεί κάποια σελίδα θα μου φαινόταν αλλιώς, θα φαινόταν με bold γράμματα, οπότε μπορώ να δω. Ή τέλος πάντων μπορώ να δω τα μηνύματά μου, αν κάποιος κρίσης μου έχει στείλει κάποιο νέο προσωπικό μήνυμα, εργασίες που μου έχουν αναπτυχθεί, δηλαδή του Doolish, και κάποια αιτήματα είτε αιτήσεις σε γκρουπ, για πρόσβαση σε γκρουπ το οποίο είμαι ήδη administrator, είτε αιτήσεις φιλίας είτε άλλο request. Να πω γενικώς ότι πατώντας τη δημιουργία νέας σελίδας έχει ένα μεγάλο πλήθος από σελίδες που μπορούμε να φτιάξουμε. Δηλαδή μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα wiki το οποίο στη συνέχεια μπορεί να επεξεργαστεί από πολλούς χρήστες και να κάνουμε τα μέσα στις τροποποιήσεις που απαιτείται σε αυτό. Όπως είδαμε και πιο πριν, δηλαδή στο wiki για την απελευθέρωση του αδειοφάσματος, μπορούμε να κάνουμε μια ομαδική συζήτηση η οποία ουσιαστικά πρόκειται για ένα φόρουμ, ένα topic, ας το πούμε έτσι, για ένα καινούριο φόρουμ το οποίο ο κάθε χρήστης μπορεί να προσέξει συνέχεια κάποια σχόλια. Μπορούμε να θέσουμε κάποιο άρθρο το οποίο αυτό συνήθως διαφορά του το βοήθει είναι ότι το άρθρο κανονικά γράφεται μια φορά και δεν τροποποιείται στη συνέχεια. Στην πράξη μπορεί να τροποποιήσει, απλά δεν υπάρχει τόσο καλό τράκο όσο το βοήθει για τις αλλαγές. Επίσης έχει διάφορα είδη δημοσκοπήσεων και ψηφοφορίες, όπως η έρευνα αγοράς, δηλαδή η έρευνα είναι ουσιαστικά το γκάλεπ, αυτό που λέμε γκάλεπ επίσημα. Η δημοσκόπηση έγκριση είναι μια σειρά από ερωτήματα multiple choice, αν θυμάμαι καλά. Όχι, θα τα δούμε στη συνέχεια πριν. Και η ψηφοφορία κατάταξης είναι ένα ερώτημα τέλος πάντων που σου έχει διάφορες επιλογές να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε το άλλο, το οποίο κάθε χρήστης μπορεί να τις κατατάξει σε σειρά προτεραιότητες από το πιο θεωρεί πιο σημαντικό μέχρι το πιο είναι το πιο ασήμαντο τέλος πάντων. Επίσης έχει τη δυνατότητα να ανεβάσουμε κάποιο εξωτερικό αρχείο, είτε PDF, είτε οποιοδήποτε αρχείο τέλος πάντων, κάποιο κείμενο document, κάποιο zip file. Έχει τη δυνατότητα να προσθέσουμε εξωτερικό βίντεο από YouTube και από άλλους providers. Μπορείς να φτιάξεις κάποια συλλογή φωτογραφιών. Και τέλος να δημιουργήσεις κάποια λίστα εργασιών, ένα to-do list. Να πω στο σημείο αυτό ότι η μετάφραση, έχει ξεκινήσει του software στα ελληνικά, έχει ξεκινήσει ήδη από μια συλλογικότητα το SIG.gr και εγώ ουσιαστικά την ολοκλήρωσα, οπότε αν συμμετέχετε και δείτε οτιδήποτε που σχετίζεται με λάθος της μετάφρασης είτε είναι κάποιος όρος που δεν καταλαβαίνετε είτε κάποιο ορθογραφικό λάθος ή οτιδήποτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου και να το διορθώσουμε. Θα κάνω αποσύνδεση τώρα με την προοπτική να φτιάξω ένα καινούριο user, δηλαδή ας πούμε ότι είναι ένας καινούριος χρήστης που μπαίνει τώρα αυτή τη στιγμή στο site για να τα δούμε στην πράξη το πώς δουλεύουν αυτά. Πηγαίνω στην κεντρική σελίδα στο Wii Democracy Online EU, μπορούμε να πατήσουμε ένα άλλο λογαριασμό, το οποίο το μόνο που μου ζητάει είναι ένα username και ένα password. Ως password βάλω το 1, 2, 3, 4, 5, ας πούμε. Πρέπει προφανώς να αποδεχτούμε την άδεια εκθέσεις, η οποία είναι η στάνταρ άδεια εκθέσεις του TrapPlus, την οποία μπορούμε να το δούμε αν θα παραμείνει η ίδια ή αν θα μην αλλάξει κάποιο σημείο. Εντελώς προαιρετικά μπορείτε να βάλετε και κάποιο email address. Αν βάλετε κάποιο email address, το καλό το έχετε είναι ότι μπορείτε, αν ξεχάσατε το password, να το
να σας δίνει νέο password ή γενικώς να παίρνετε feedback με το όσο συμβαίνει στο site, στις σελίδες που παρακολουθείτε. Τέλος πάντων, παρόλο που δεν βάζω κάποιο email, μένω εντελώς ανώνυμο. Οπότε τον έχω πει σαν user ενδοσότερος, το οποίο μπορώ να πω στο προφίλ μου για να δω τι δεν έχει κάτι. Αν πάω στον λογαριασμό μου, μπορώ είτε να προσθέσω μια εικόνα από το δίσκο μου φυσικά, το οποίο δεν θα το κάνω τώρα, ή να βάλετε σε κατηγορία τη φωτογραφία που θέλετε να εμφανίσετε στο προφίλ σα. Ορίζετε το όνομα σας ή μπορείτε να αλλάξετε τέλος πάντων το πώς εμφανίζεται από το email, να προσθέσετε να βάλετε κάποια ξέρω εγώ τη γνώση για παράδειγμα να την βάλω στα ελληνικά. Επίσης μπορείτε να πάτε στο τάμπ που γράφει ιδιωτικό προφίλ. Το ιδιωτικό προφίλ υπάρχει και το δημόσιο κατά τη στοιχεία, το οποίο το έχω απενεργοποιήσει. Το ιδιωτικό προφίλ σημαίνει τα στοιχεία σας που θα είναι ορατά με τους άλλους χρήστες που έχουν κάνει login. Το δημόσιο προφίλ το οποίο το έχω απενεργοποιήσει είναι τα στοιχεία σας τα οποία θα είναι ορατά στο ίντερνετ σε κάποιον login, που προφανώς μάλλον κάτι τέτοιο δεν το θέλουμε. Μπορούμε να ρυθμίσουμε αν θέλουμε να εμφανίζονται στο προφίλ μας οι ομάδες οι οποίες συμμετέχω, οι φίλοι μου οι οποίοι έχουν κάνει μπορώ απενεργοποιώντας την αποδοχή τη μάλλον φιλίας να μην μπορεί κάποιος να μου κάνει αν σαν φίλο και με την αποδοχή ενοχλήσεων που μάλλον τώρα που ξανασχέθηκε με λίγο λάθος μετάφραση σημαίνει ότι αν το ξεκάνω, σημαίνει ότι ουσιαστικά κανένας χρήστης δεν θα μπορεί να μου γράφει κάτι, να μου στέλνει κάτι προσωπικό είτε email. Μπορούμε να ορίσουμε το όνομά μου όπως θέλει να εμφανίζεται. Όπως θέλει να περνάτε οι άλλοι χρήστες. Τέλος πάντων, έχει πάρα πολλά στοιχεία, προσωπικά στοιχεία που μπορούμε να προσθέσουμε εάν θέλουμε. Οπότε ουσιαστικά τώρα μιλάμε για ένα καινούριο χρήστη, ο οποίος έχει κάνει την πρώτη φορά login, μπορεί είτε να πάει στα μέλη να βρει κάποιον ο οποίος του έχει πει ήδη, ας πούμε, ότι είμαι ο Τάδε, γιατί βρίσκω τον δικό μου το προφίλ τώρα. Πηγαίνοντας στο προφίλ κάποιου άλλου χρήστη, γνώρισε και συζήτησε ή συμμετέχει αυτός ο χρήστης στο παρελθόν, μπορεί να το κάνω προσήκη στους φίλους μου, το οποίο θα πρέπει να το επιβεβαιώσει ο άλλος χρήστης μετά. Και το πιο ενδιαφέρον νομίζω που μπορούμε να δούμε είναι οι ομάδες, οι οποίες πηγαίνοντας στις ομάδες μπορούμε να δούμε το τι ομάδες υπάρχουν, π.χ. το Digital Innovation Network, το οποίο λόγω ρυθμίσεων που έχουμε κάνει στο group, το μόνο που φαίνεται σε κάποιον χρήστη που δεν είναι μέρος της ομάδας είναι το manifesto. Οπότε θεωρητικά είναι κάποιος μίσης ο οποίος συμφωνεί με το manifesto, μπορεί να πατήσει συμμετοχή στην ομάδα. Και ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχει το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη ομάδα, π.χ. η συγκεκριμένη είναι free, δηλαδή ο καθένας μπορεί να συμμετέχει σε αυτή. Μπορώ να πάω από τη στιγμή που πάτησε συμμετοχή και δεν χρειάζεται κάποια έγκριση από administrator, βλέπω όλο το περιεχόμενο του site. Δηλαδή, ας πούμε, αυτό είναι ένα χώρο συζητήσεων που έχει ξεκινήσει έφυγα, το οποίο πατώντας το βλέπω όλα τα προηγούμενα post που έχουν γίνει και μπορώ να απαντήσω αν θέλω. Όπως επίσης και στα υπόλοιπα, δηλαδή μπορώ να επεξεργαστώ κάποιο wiki αν θέλω, δεν θα το κάνω αυτό, θα το δούμε
στην πορεία. Ακόμα μπορούμε να πηγαίνοντας στο εγώ για παράδειγμα, βλέπουμε ήδη τη συζήτηση που έχω συμμετέχει που απάντησε. Μπορώ να δημιουργήσω μια καινούργια σελίδα δικιά μου. Να ξεκινήσω με κάποιο weekend, θα τα δούμε όλα στην πορεία. Βάζω κάποιο τίτλο χθες στην κουλίκη για το αριθμό. Μια σύντομη περίληψη. Μπορούμε να βγάλουμε κάποια ετικέτες τα οποία να τα τάξεις κάποιες έξις κλειδιά τέλος πάντων που να περιγράφουμε αυτή τη σελίδα. Και επίσης ορίζουμε την μεριοχή της σελίδας με το φόντ που μας βγάζει το username που είναι, αλλά μπορώ να το κάνω στα groups που είναι ήδη members, όπως το DMNGR, το οποίο είναι το group του Digital Migration Network. Αν βάλω το εγώ, θα φαίνεται στο προφίλ μου μόνο, δεν θα μοιράζεται με κάποιο group. Στην συγκεκριμένη περίπτωση θα βάλω σαν διευθυντή της σελίδας το DLN, το Digital Migration Network, και παντώντας δημιουργία σελίδας. Μου εμφανίζει ένα κενό wiki το οποίο μπορώ να διάξω. Μπορώ να γράψω κάποιο κείμενο τέλος πάντων, να το κάνω αποχήτευση να μπουν οι άλλοι χρήστες. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να δούμε τις υπόλοιπες σελίδες αναλυτικά. Π.χ. ας κάνουμε μια δημοσκόπηση έγκρισης, έτσι. Ας το πούμε τα SDBOM, και εδώ βάζω κάποια περίληψη. Και εδώ πάλι είναι η ίδια λογική. Όπως και πριν. Οπότε μπορώ να κάνω κάποιες ερωτήσεις π.χ. του αισθήμα. Και ο κάθε χρήστης που μπορεί πλέον να δει σε αυτή τη σελίδα στην ψηφοφορία και να ψηφίσει με τέσσερις δυνατούς τρόπους από το καλό, κακό και όχι. Ουσιαστικά υπάρχουν τέσσερις κλίμακες, ας το πούμε. Το καλό είναι ότι συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Το ναι, ok, μ' αρέσει, αλλά ίσως τελικά να χρειάζεται να γίνουν κάποιες αλλαγές. Το κακό ότι δεν συμφωνώ, έτσι όπως είναι, ας πούμε, και ίσως να ήταν καλό να γίνουν κάποιες αλλαγές. Το όχι, προφανώς είναι ότι δεν συμφωνώ καθόλου. Σε κάθε σελίδα μπορεί να υπάρχει κάποιο σχόλιο από κάτω. Προφανώς σχόλια μπορούν να μπουν από τα μέρα του οποίου έχει πρόσβαση στη σελίδα. Ας ψηφίσω για παράδειγμα καλό στη συγκεκριμένη ερώτηση. Γενικώς αυτά είναι, να μην τα κοινωνούμε λίγο με τις σελίδες. Είναι η λύνη, για φτιάχνουμε κάποιο τύπο σελίδες το οποίο το ορίζουμε ένα όνομα με ποιους θέλουμε να το μοιραστούμε. Και ανάλογα με τον τύπο της σελίδας συμμετέχουν είτε με comments είτε ανάλογα στο κείμενο ή το οτιδήποτε άλλο. Να σας δείξω και κάτι άλλο, το πώς μπορούμε να φτιάξουμε μια καινούργια ομάδα δικιά μας. Αν πάω στις ομάδες, υπάρχει το link δημιουργία ομάδας, το οποίο, ας πούμε, με το όνομα της ομάδας το είναι ο Νοσόπλος. Και το όνομα του συνδέσμου είναι το όνομα που εμφανίζεται εδώ πέρα, δηλαδή groups, κάτι. Οπότε το όνομα του συνδέσμου μάλλον είναι καλυμμένο στα αγγλικά. Θα το βάλω και αυτό Νοσόπλος. Μπορούμε να επιλέξουμε κάποια εικόνα για την ομάδα, δεν το κάνω αυτή τη στιγμή. Μου είπε το νέο ζωή, γιατί υπάρχει η user με το όνομα Νοσότρος. Οπότε θα το κάνω Νοσότρος Group.
Και απλά πηγαίνοντας στην διαφήμιση να πω για τις ομάδες ότι παρακολουθούν όλοι οι χρήστες που μπαίνουν σε μια ομάδα που γίνεται join. Να πούμε καταρχάς το τι γίνεται. Μπορούμε να φτιάξουμε μια ομάδα που να μην φαίνεται καν από χρήστες που είναι μέλη. Σε τσεκάροντας από το ομάδα δημόσια γραφή, ας πούμε ότι το αφήνουμε δημόσια γραφή, είναι και το πέσα σας πω είναι στην συνήθεια. Τσεκάρουμε αν θέλουν να φέρουν τα μέλη της ομάδας σε άλλα μέλη που δεν είναι μέλη, σε άλλους χρήστες που δεν είναι μέλη. Επίσης μπορούμε να πούμε το ποιοι επιτρέπεται να κάνουν εγγραφές, ποιοι επιτρέπεται να κάνουν join σε συγκεκριμένη ομάδα και με ποια κριτήρια. Π.χ. τσεκάροντας αυτό επιτρέπονται επίσης εγγραφές κοινωνιών. Μπορούμε να πούμε ότι μπορούν να εγγραφούν νέα μέλη από μόνα τους, πηγαίνοντας όπως πριν που σας έδειξα με το Digital Liberation Network. Αν δεν το έχω αυτό, θα πρέπει να σταθούν προσκλήσεις στους κλήσεις, θα σας δείξω συνέχεια πώς γίνεται. Επίσης, αν τσεκάρουμε την ανοιχτή ομάδα, σημαίνει ότι κάποιες κλήσεις που κάνει η Join γίνεται αποδεκτός άμεσα, χωρίς την έγκριση κάποιου άλλου κλήστη. Αν είναι τσεκανισμένο, αν δεν είναι τσεκανισμένο, απλά θα πείτε κάποιος χρήστης ήδη της ομάδας να το εγκρίνει. Επίσης υπάρχει, όπως σας είπα πριν, όλοι οι χρήστες μιας ομάδας έχουν τα ίδια δικαιώματα. Αν είναι κάτι που δεν μας αρέσει αυτό, μπορούμε να πατήσουμε στο link που λέγεται Δημιουργία Συμβουλίου, που ουσιαστικά το Συμβούλιο είναι, ας το πούμε, οι administrators της εταιρείας που έχουν full δικαιώματα και μπορούν να καθορίσουν τα δικαιώματα άλλων χρηστών. Προς το παρόν την κάνω ανοιχτή την ομάδα. Π.χ. Μπορώ να πατήσω στο link mail και πηγαίνοντας στην αποστολή προσκλήσεων να προσκαλέσω κάποιο συγκεκριμένο μέλος να γίνει να συμμετέχει στην ομάδα. Θα προσκαλέσω τον εαυτό μου και θα σας ζήσω με το αποστολή του. Εδώ βλέπουμε ότι επίσης έχουν γίνει, αν μιλάμε για κλειστή ομάδα ή για ανοιχτή, επειδή αν ήταν κλειστή ομάδα και επιτρεπόταν έγκριση από τον administrator, θα έβγαζε και εδώ πέρα κάποιο link ότι μπορείς να το εγκρίνεις ή να το απορρίψεις στο αίτημα του συγκεκριμένου χρήστη. Με γενικώς οι γενικές γραμμές αυτά είναι. Απλά θα αποσυνδεθώ τώρα και θα πω με το κανονικό μου username. Με το που συνέβηκα με τον τόμο username, πηγαίνοντας στα τάπια, πηγαίνοντας στο εγώ και στην ίστερα με τα αιτήματα, βλέπω ότι έχω δύο πέντες. Ένα είναι με τον Οσόκρος που θέλει να γίνει φίλος μου, το οποίο το τσεκάρω και κάπου πρέπει να έχει έγκριση. Ναι. Και το άλλο είναι η συμμετοχή μου, η πρόσκλησή μου που έγινε συμμετάσχοντας στην ομάδα ενός όντως. Θα τσεκάρω και πατάω εγκρίνω, οπότε αυτομάτως γίνομαι μέλος της ομάδας και φίλος και το χρήστη. Σε γενικές γραμμές αυτά είναι γενικώς. Πιστεύω ότι είναι μια ενδιαφέρουσα εφαρμογή, την οποία θα πρέπει να δούμε, έχει αρκετά εργαλεία τα οποία θα κάνουν χρήσιμα για κινηματική δράση γενικότερα. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις ή αν θέλετε να δούμε κάτι πιο αναλυτικά. Όχι, είναι Αλεξάνδρικο, έχεις σερβερ δικό μου, το οποίο είναι Virtual Private Server, που σημαίνει ότι έχω εγώ access. Παρ' όλα αυτά, ας ξεφύγουμε από το κομμάτι αυτό και στο δούμε γενικότερα σαν πλατφόρμα hardware στην οποία μπορεί να την εγκαταστήσει ο καθένας ο server. Ναι, είναι ανεξάρτητο όμως.
καταρχάς να το μαζέψω λίγο. Είδαμε δύο πράγματα. Πρώτον, πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας χωρίς να χρησιμοποιήσουμε Skype αλλά εξάρτητες υποδομές και να μπορούμε, άμα θέλουμε, να ξέρουμε ότι αυτό γίνεται με έναν τρόπο που δεν μπορούν να διαταραχθούν, να απασχολήσουν, να αποκλειστούν οι συνομιλίες μας. Το δεύτερο που είδαμε ήταν ένα σύστημα στο οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε σαν ομάδες, δίνοντας και ελέγχοντας απόλυτα το περιεχόμενο. Τι θα το βλέπουμε, πώς θα το βλέπουμε, αν θέλουμε να είναι ανοιχτό, αν θέλουμε να είναι κλειστό, αν θέλουμε να το διακηρύξουμε ένα συμβούλιο. Μας δίνει όλες αυτές τις βαθμούς ελευθερίας. Και σίγουρα είναι το Facebook, στο οποίο δώσαμε τα δεδομένα μας και από εκεί και πέρα μπορεί να τα κάνει ό,τι θέλει. Έτσι, λοιπόν, εγώ αποσύρομαι. με την έννοια ότι. Όχι, εντάξει, κάνω. Απλώς μάλιστα λίγο ποιο ήταν το νόημα των δύο εφαρμογών, έτσι. Ό,τι ερωτήσεις υπάρχουν τεχνικές, να απαντηθούν, σχήματα δυνατοτήτων που υπάρχουν και φυσικά ό,τι συζήτηση και προβληματισμούς έχετε, θα σχέσουμε το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα εργαλεία. Μιλήσατε για κινηματική δράση. Αν κάποιος δεν ανοίξει, κάπου ήταν θερή ματριλός. Κανένα πρόβλημα. Δεν έχει σχέση με κινηματική δράση. Οτιδήποτε ομάδα είναι συνεργασία σε κάτι. Είμαστε μια θεατρική ομάδα και θέλουμε να οργανώσουμε την επόμενη μας παρουσίαση και είμαστε σε διάφορα μέρη που θέλουμε να δούμε την αφήση μας ή να συζητήσουμε για κάποιο τρόπο. Ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Ιδιωτικές πρωτοβουλίες τι εννοείς, εταιρείες, ας πούμε. Ναι. Κοίταξε, οι εταιρείες έχουν συνεργαστεί στα δικά τους μέσα. Έτσι. Ναι, αλλά από τη στιγμή που το θερμοκρασί θα γίνει ένα γνωστό διαδεδομένο μέσο επικοινωνίας. Δεν ξέρω, δεν ξέρω σήμερα σέβεται. Κοίταξε, γενικώς από τεχνικής άποψης ο καθένας μπορεί να φτιάξει μια ομάδα και να κάνει στους φίλους της. Απλά εταιρείες δεν βρίσκουν τον λόγο γιατί να το χρησιμοποιήσουν και να μην χρησιμοποιήσουν είτε τα υπάρχοντα. Αφού σε αυτό το μέσο τέλος πάντων δεν έχουν τα μέσα προγονής διαφήμισης, marketing όπως έχει το Facebook και όλα αυτά. Δηλαδή, μάλλον βλέποντας το, ας πούμε, σαν στέλεχος μιας εταιρείας, αν μου έκανε εμένα, ας πούμε, τι προτείνω, θα τους έλεγα, παιδιά, πάμε στο Facebook, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να στήσουμε διαφημίσεις, να προσεγγίσουμε χρήστες, να. Φυσικά, αν δεν υπάρχει εταιρεία για δικούς της λόγους, ξέρω, όλη αυτή η ιστορία ξεκινήσει, επειδή είχα ήδη μια εμπειρία, επαγγελματική εμπειρία σε εταιρείες με γραφεία ρεμό. Ξέρω εγώ ένα γραφείο εδώ και ένα γραφείο εκεί, τα οποία θέλουν να έχουν κάποιο like να μπορέσουν. Προφανώς και δεν σκοπό μπορεί να φέξει, αλλά και πάλι δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο η εταιρεία θα εμπιστευτεί κάποιον άλλον να το κάνει αυτό και δεν θα το κάνει ίδιο. Μπορεί να μην μιλήσουμε για μια μεγάλη επιχείρηση, μπορεί να μιλήσουμε όμως για ένα μαγαζί το οποίο οργανώνει live και μέσω προγράμματος να μπορεί να προσκαλέσει κόσμο. Ναι, φυσικά, κανένα πρόβλημα, ναι. Και αυτό διαφήμιση, έτσι, και αυτό επιχείρηση. Ναι. Μια ερώτηση για να μπορέσω να συνεχίσω την ερώτηση που έκανα. Η δεύτερη ερώτηση είναι, το πρώτο ερώτημα δεν έρχεται σε εσάς. Μια που μιλήσαμε για το θέμα του κατά πόσο υπάρχει κρίση. Ουσιαστικά η ερώτηση που θέλω να κάνω, έχει σκεφτεί στην περίπτωση που για να μπορέσουμε να άμα έρθει σαν μαζί του κόσμου και χρειάζεται να πληρωθούμε για σέρβερ, για επέκταση σέρβερ. Δηλαδή συνήθως αν σώσα σέρβερ χρειάζεται αρκετή αυξημένη υπολογιστική δυνατότητα. Αν έχετε σκεφτεί κάποιο εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης, κάτι που δεν μπαίνει στο τρυπάκι των διαφημίσεων, το κουκουλάδο ή το αντιδίκτυο. Ωραία, ναι. Δεν έχω σκεφτεί τέτοιο θέμα, το άφησα. Έχω σκεφτεί μάλλον απλά δεν μπορώ να προτείνω κάποια λύση. Προς το παρόν να πω ότι ο σερβερ που φιλοξενείται το πληρώνω εγώ εξ ολοκλήρου. Το κόστος αυτή τη στιγμή είναι, αν δεν κάνω λάθος, από στα 25-30 δολάρια το μήνα. Είναι κάτι που μπορώ να το αντέξω. Προς το παρόν. Αλλά αργότερα, ξέρω εγώ, μαζευτούμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, 500.000 χρήστες, 2.000 χρήστες που νομίζουν το εργαλείο είναι που συμφέρει, ότι το εργαλείο όπως βολεύει για τη δουλειά τους τέλος πάντων. Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε κάποιο τρόπο συγχρηματοδότησης τέλος πάντων ή να πάμε σε πιο ισχυρό μηχάνημα με κάποια παραπάνω χρήματα ή... δηλαδή, τι εννοώ, έτσι. Εννοώ το εξής, ότι αν μιλάμε για 1.000 άτομα, ας πούμε,
εναγκού συμμετοχέ. Π.χ. 50 ευρώ το μήνα μπορώ να πω στη Γερμανία σε data center μηχάνημα δικό μας με 8 GB μνήμη, με 4 πυρήνες και τέτοια. Που σημαίνει ότι 50 ευρώ για 1000 users τέλος πάντων είναι ένα ξεφτινιστικά μικρό ποσό, το οποίο μάλλον δεν θα υπάρξει πρόβλημα και γι' αυτό δεν αποστομίζει του παρόντες. Νομίζω ότι καταρχάς θα προσθέσουμε να τη δούμε σαν μια εισαγωγή στο τι μπορεί να γίνει έξω από αυτά που έχουμε συζητήσει. Αυτό το πράγμα είναι καταρχάς στη διαδικασία ανάπτυξης. Είναι το πρώτο ξεκίνημα. Καταρχάς νομίζω ότι η έκκληση του Γιάννη είναι να όσοι έχουν ενδιαφέρον και θέλουν να δουλέψουν μέσα από αυτό, ας το χρησιμοποιήσουν. Γιατί είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε τι προβλήματα έχει. Γιατί έχει προβληματάκια, έτσι. Υπάρχουν πράγματα που μπορούν να βελτιωθούν ή να διορθωθούν. Άρα μιλάμε τώρα για την υλοποίηση των πρώτων σταδίων. Τώρα, το πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό το εργαλείο, καταρχάς μπορεί ο καθένας να το κατεβάσει και να το λειτουργήσει, έτσι. Δεν θέλω να πω. Ναι, είναι ένα εργαλείο ανοιχτού λογισμικού. Έτσι, οποιοδήποτε θέλει να του δώσει μια άλλη έκταση ή οτιδήποτε άλλο και σε εντός εποχών επιχειρηματικά, παρόλο που δεν είναι το εργαλείο πρόσφορο για επιχειρηματική δραστηριότητα, έτσι, είναι σχεδιασμένο για την εξέλιξη να αυτήν διαφορά. Έτσι, δεν είναι δηλαδή για να παίξεις, ας πούμε, το like και το ξελάει, αλλά είναι για να μπορέσουν να δημιουργούν ομάδες, θα μπορέσουν να έχουν μια λειτουργικότητα και να συντριστούν καλά. Όπως είναι ότι υπάρχουν ζητήματα, όπως πώς είναι το ιστορικό, πώς γίνονται οι καρδιοψηφίσματα, ας πούμε, ανάμεσα στους χρήστες που θέλουν να συντονιστούν, πώς όλα αυτά κρατιούνται, έτσι είναι μια διαδικτική φιλοσοφία συνεργασία. Άρα θεωρώ ότι μάλλον οι επιχειρήσεις εντός αγωγών προς τα έξω, μάλλον ένα επιχειρηματικό προμοντέλο προς τα έξω, δεν θα ήταν νομίζω, η καλύτερη πλατφόρμα που θα διάλεγε. Δεν το αποκλεί κανένα. Έτσι, είναι ελεύθερο λογισμικό, όποιος θέλει, όποιος δεν το κατεβάζει και το λειτουργεί και μαγιά του φέρνει όπως τους χρήστες θέλει. Έτσι. Άρα δεν είμαστε τέτοιο πρόβλημα. Όχι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, προσέξτε, γιατί έθεσε ένα πολύ σημαντικό σημείο, έτσι. Δεν το πιάσαμε στην εισαγωγή, αλλά αυτό που έθεσε είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Σας λέει το εξής, ότι αυτό είναι μια υπηρεσία που συγκεντρώνεται και έχει το μοντέλο του server, έτσι, είναι server και εμείς είναι όλοι πάνω σε ένα server. Και όταν ξεκινήσαμε τη συζήτηση και είπαμε ότι θέλουμε media, θέλουμε μάλλον εφαρμογές, τις οποίες να τις ελέγχουμε, καταλαβαίνετε, ότι ένα μοντέλο server client, δηλαδή εξυπηρετητής πελάτης, δεν είναι ένα μοντέλο που ελέγχει ο πελάτης. Έτσι, άρα σε πώς παρατήσεις είναι πάρα πολύ όρθιο. Το ίδιο το μοντέλο του εξυπηρετητή και του πελάτη είναι ένα μοντέλο ιεραρχικό, στο οποίο αυτός που έχει τα κλειδιά του εξυπηρετητή τελικώς ελέγχει σε πολύ μεγάλο βαθμό το τι γίνεται. Έτσι. Άρα η παρέμβασή του είναι στο ότι ένα πραγματικό social media, και συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που λες, τελικώς, το οποίο είναι πραγματικά όλοι μας, είναι ένα media το οποίο έχει peer-to-peer αρχιτεκτονικές. Έχει αρχιτεκτονικές δηλαδή κατανεμημένες. Κάτι το οποίο δεν έχει καταφέρει να υπάρχει κάποιος οργανωτικός. Ακριβώς. Ακριβώς. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπες. Ο καθένας πορεύεται με αυτά που έχει, έτσι δεν θεωρούμε ότι είναι το πρώτο και το τελευταίο εργαλείο. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη εποχή έπρεπε όλοι σας να ξέρετε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα να μπείτε και να συνεργαστείτε και να μην φοβάστε διάφορα πράγματα. Έτσι, να χάσετε ξέρω τα δεδομένα σας ή τα δεδομένα σας να μπαίνει κάθε μέρα να κοιτάζει κάποιος για τους δικούς του λόγους. Επίτρεψε μια παρέμβαση. Ασφάλεια και ελευθερία. Πετάχτηκε αυτό το δίπολο προηγουμένω, το ηλεκτρικό δίπολο και ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Σε αντίστοιχα παράλληλα δίκτυα που έχουν αναπτυχθεί σε πιο λαϊκά μέσα, όπως τα δίκτυα των κινηματικών ραδιοσταθμών ή των αυτοδιαχειριζόμενων κατά πόσο. Είναι αυτή τη στιγμή αρκετοί τέτοιοι. Όπως ο Ένταση, αν θέλετε, ο 98FM εδώ στην Αθήνα, η Κόκκινο Σουφίστα στο Αγρίνιο, στη Θεσσαλονίκη, ο 1431 και άλλοι και στη Μητυρή. Υπάρχει ένα δίκτυο ραδιοφωνικό το οποίο έχει βασίσει την επικοινωνία του μεταξύ του, μεταξύ των ραδιοσταθμών, έτσι ώστε να μπορούν να τα δει ο ένα τον άλλον πάνω σε μια πλατφόρμα ιντερνετική. Απλή όμως, όχι τόσο προχωρημένο έτσι, από το δημοκρατικό πλαίσιο που λέμε. Εδώ θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Η μία είναι ότι υπόθηκε σε κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι ποιο ομιλητή,
ότι σε μια περίπτωση εκτάκτου ανάγκης συνήθως πέφτουν τα δίκτυα. Όταν λέω εκτάκτη ανάγκη, δεν αναφέρομαι σαν και καλά σε μια περίπτωση η οποία είναι μια κοινωνική κατάσταση και πρέπει το κίνημα να μιλήσει μεταξύ του, να συντονιστεί ή αν θέλετε να πει γεγονότα και να προχωρήσει παρακάτω. Μια φυσική καταστροφή. Μια φυσική καταστροφή, σε αυτό αναφέρομαι. Στο οποίο συνήθως τα δίκτυα αυτά τα υπάρχοντα πέφτουν. Με πρώτο τη ελληνική τηλεφωνία και δεύτερο τα media, τα broadcast media. Σε αυτή τη φάση εδώ θα πρέπει να αναζητήσουμε αν είναι σταθερό το δίκτυο ή θα καταρρεύσει όπως και τα υπόλοιπα βιομετρικά που πιστεύω θα ακολουθεί σε αυτή τη μοίρα. Ενώ ξέρουμε ότι υπάρχει ένα δίκτυο, το ασύρματο δίκτυο, το μετροπολιτάνικο δίκτυο, το οποίο έχει μια αυτονομία. Εάν μπορέσουμε να αυτονομήσουν τους κρατώδους αναμεταδότησης τους με μια μπαταρία, ας πούμε έτσι, οπότε να μπορεί να διαχειριστεί το σήμα για κάποιο διάστημα και έτσι να υπάρχει μια αποτυπώδηση στην ελληνική υποδομή. Αυτή είναι μια προσπάθεια. Μια δεύτερη είναι ότι νομίζω ότι μπορεί να παίξει ρόλο σε μια φυσική καταστροφή, η οποία έχουμε τέτοια εμπειρία 59 εδώ πέρα στην Αθήνα. Και φυσικά ένα κοινωνικό δίκτυο να δώσει τα μέγιστα σε ένα βραβείο κρατικό μηχανισμό που δεν μπορεί να μην ανταποκριθεί. Άμεσα. Προφανώς φτιάξατε, οργανώσατε αυτό το social network για να έχουμε μια ελευθερία παραπάνω στην έκφρασή μας από ό,τι τα κλασικά γνωστά social network. Υπάρχουν αντίστοιχες δράσεις, αν έχετε ενημέρωση, εκτός του ελλαδικού χώρου, εντός του ελλαδικού χώρου ή περιοριζόμαστε εδώ. Και μία δεύτερη ερώτηση, απλά λίγο μάλλον συνδέονται, είναι ότι σε περίπτωση που ενοχλήσει κάποιος, κατά πόσο ασφαλισμένοι είναι οι χρήστες σε θέμα IP, σε θέμα στοιχείων, θα μου πείτε δεν δώσουμε πολλά στοιχεία προσωπικά. Από τη στιγμή που ο σερβερ βρίσκεται στο εξωτερικό, όπως είπατε, ναι, λογικά δεν υπάρχει πρόσβαση των ελληνικών αρχών. Όμως σε μια έκτακτη κατάσταση. Να συμπληρώσω λίγο και εγώ πάνω σε αυτό. Αν καταγράφει και να κάνω λίγο την ερώτηση. Αν ο σερβερ καταγράφει, αν η μαθητική πλατφόρμα καταγράφει τα στοιχεία των χρηστών, πώς εξασφαλισμένοι είναι οι χρήστες ουσιαστικά στο ότι δεν καταγράφονται τα στοιχεία τους. Γιατί, για παράδειγμα, να απαντήσω, το μόνο που καταγράφεται είναι π.χ. Μπορούμε να το ανοίξουμε να το δούμε το τι ακριβώς καταγράφεται. Καταγράφεται το standard log file του web server. Δηλαδή η IT αυτή έκανε ένα request για τη σελίδα αυτή. Αυτό είναι κάτι που μάλλον είναι λίγο δύσκολο να το αλλάξουμε και μάλλον μας φαίνεται επίσημο σε περιόδους τέλος πάντων trap and shooting. Π.χ. έχω πετύχει πολλούς χρήστες που μου λένε ότι ξέρεις δεν μπορώ να μπω γιατί κάτι μου βγάζει. Οπότε ουσιαστικά είναι ένα μέσο τέλος πάντων ελέγχου δικού μου και παροχής τεχνικής υποστήριξης πάνω σε αυτό. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η παρόμοιση όπως είναι στημένο στο σέρβερ αυτή τη στιγμή κρατιούνται για τις τελευταίες 30 μέρες μετά καταστρέφονται. Από μένα δεν υπάρχει backup. Ξέρω ότι και ο provider κρατάει backup τις τελευταίες 30 μέρες. Οπότε μετά από ένα μήνα ουσιαστικά data δεν υπάρχουν. Ούτε access ούτε τίποτα. Το ίδιο ισχύει εκτός από το cloud, ισχύει για το mumble. Όπως σας είπα πριν, όλες οι κοινωνίες είναι encrypted. Κρατάει και αυτό κάποιο log, το οποίο και αυτό χάνεται μετά από 30 μέρες. Δηλαδή γίνεται δελή το αρχείο και επίσης ξέρω εγώ ας πούμε ένα ασφαλές περιθώριο ότι 35 μέρες πλέον δεν το έχει ούτε provider πακά. Δηλαδή εξωτερικά την πλατφόρμα ή η πλατφόρμα δεν διατηρεί κάποια logs ή τα λοιπά, διατηρεί το server, έτσι. Όχι, ναι, διατηρεί ο Apache τα logs που κρατάει ο Apache. Δηλαδή στο χέρι του διαχειριστή του server, του, αυτού που θα επιλέξει τέλος πάντων αυτή την πλατφόρμα, αν θα επιλέξει το server, να κρατάει logs και τα λοιπά. Ναι, θα μπορούσα να κάνω και το να πάτησε εγώ να κάνει τα logs στο DevNow, αν ξέρετε από το Linux. Αλλά θα μου ήταν πολύ δύσκολο όταν το διαχειριστώ και να μου αν υπάρχει κάποιο λάθος ή οτιδήποτε. Δυστυχώς δεν έχω βρει τρόπο ακόμα ώστε να μου κρατάει ανώνυμα logs χωρίς IP address.
προηγούμενη απάντηση είπατε ότι δεν απευθύνεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα σε επιχειρήσεις. Ναι, είπα ότι μάλλον δεν θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που έχει μια επιχείρηση. Σε κινηματικές ομάδες, π.χ. Μια επιχείρηση προφανώς δεν θέλει να συνδιαμορφώσει, ξέρω εγώ, κάποιο κοινό κείμενο με τους χρήστες της. Παρ' όλα αυτά, τώρα που το ξανασκέφτομαι, μια εταιρεία μπορεί να κάνει ένα τζάμπο, τέλος πάντων, να βάλει κάποιες ερωτήσεις στους οποίους οι χρήστες να απαντήσουν. Και μάλιστα αυτό έχει το πλεονέκτημα για την εταιρεία ότι το πλεονέκτημα για εμάς μάλλον ότι ξέροντας ότι με αυτό το κάνω μπορώ να γραφτώ όπως σας έδειξα πριν ότι η mail δεν είναι απαιτείται για να συμμετείτε. Οπότε μπορώ να γραφτώ εντελώς ανώνυμα και να απαντήσω σε έναν κάνω. Εντελώς ανώνυμα ενώ το να βάλεις ένα username AAABBCC. Ξέρεις, το οποίο είναι από ανθρώπου σύστημα. Θα μπορούσα όμως επειδή ακριβώς να απαιτούνται αρκετά στοιχεία επικοινωνία να υπάρξουν πολλά tag. Δηλαδή ο καθένας να κάνει ένα προφίλ το οποίο να έχει 15 προφίλ, να έχει 35 προφίλ. Ναι, σίγουρα. Σε αυτό όμως μην κάνω τα non-files που απάντησε. Το οποίο είναι επιστήμη που έχει δει αν δημιουργηθεί κάποιο θέμα, τέλος πάντων. Λέμε το, δεν βλέπω ποιος λόγος υπάρχει να δημιουργηθεί θέμα με αυτό το πράγμα. Π.χ. ήδη σας έδειξα το προφίλ των Ασόκρος, το οποίο έχει πάνω από 1, 2, 3, 4, 5 και μπορεί να πει ο καθένας που έχουν κάνει εκεί. Δεν βλέπω κάποιο λόγο γιατί κάποιος να φτιάξει εναλλακτικά προφίλ και εκτός αυτού εξαρτάται και στη φάση τη συλλογικότητα τέλος πάντων που τρέχει ένα συγκεκριμένο group. Δηλαδή, όπως σας είπα πριν, η κάθε συλλογικότητα μπορεί να φτιάξει το δικό της group και να απαιτήσει, ξέρω εγώ, τα μέλη να μην γίνονται άλλα κόμματα, να είναι απαιτητή έγκριση από κάποιους διαχειριστές της ομάδας. Οπότε υποθέτω ότι σε αυτή την περίπτωση πλέον ξέρεις τον χρήστη, τον Γιώργο, ότι μπήκε με username, ξέρω εγώ, κάνε, οπότε θα το κάνω εκτός την ομάδα μου. Και οποιοδήποτε άλλο που δεν του ξέρω σε ποιο φυσικό πρόσωπο τη στιγμή του Ιούζον δεν είναι να το κάνω ξέρω την τελείωση. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κοινωνικές. Υπάρχουν κάποιες ομάδες χρηστών, α πούμε παιδιά, έφηβοι και τα συναφή, τα οποία είναι λίγο εκτεθειμένα όσον αφορά την ελευθερία του Ιντερνετ. Σε αυτό που μπορούμε να προφυλάξουμε τη συγκεκριμένη κοινότητα. Από ποια άποψη είναι εκτεθειμένη? Πολύ απλά κάποιος θέλει να καταχραστεί το γεγονός ότι ένα παιδάκι καλεί τους φίλους του μέσω μιας ομάδας που έχει συγκεντρώσει για το καινούργιο συγκρότημα που δημιούργησε. Και ο εκάστοτε ενήλικας με άκρως πονηρές απόψεις και επεπιστήμες. Αν υπάρξει κάποιο θέμα, θα ακουστούν κάποια ζητήματα, ρε παιδιά, γιατί υπάρχει αυτό το γκρουμπ, γιατί είναι ανοιχτό, οπότε πλέον μπορούμε να το συζητήσουμε, ας πούμε, στη φάση μεταξύ μας, έτσι. Και να αποφασίσουμε ότι εντάξει, αυτό το group δεν το γουστάρουμε και το σβήνουμε και βγαίνουμε και τους χρήστες τέλος πάντων. Τώρα θα μου πεις μόνο το ξανακάνουμε αυτό. Επίτρεψα μια παρέμβαση πάνω σε αυτό. Θα θυμίσω το 2006, όσοι από τους συντρόφους ήταν εδώ πέρα, εδώ στον Ασόδρος είχε γίνει μια κουβέντα πάνω στις παρακολουθήσεις που είχαμε τότε από γνωστά κέντρα με τα κινητά. Θυμάστε το Βουλιαράκι, που είχε βγάλει τα αντίστοιχα σχέδια γράμματα με τα δίκτυα των κινητών. Εκεί αποδείχθηκε από μια συζήτηση που ξεκίνησε μετά ότι δεν υπάρχει καμία ασφάλεια, τουλάχιστον στα επίπεδα τα ψηφιακά. Εδώ λοιπόν η συζήτηση στον Ασόδρα που είχε γίνει για τις παρακολουθήσεις τότε με ομιλητή τον Τζίμι Μαγκό, ήμουνα και εγώ με την συζήτηση. Καταδείξαμε ότι με τα στοιχεία εκείνη τη περίοδου, που ήταν πολύ λιγότερα και πολύ φτωχότερα από σήμερα, ότι δεν υπάρχει ασφάλεια στις επικοινωνίες ψηφιακές, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτό να αναζητούμε κινηματική ασφάλεια ανωνυμίας ή, αν θέλετε, πιστευτικότητας, αυτή τη στιγμή το μόνο μέσο που μπορεί να το εξασφαλίσει είναι το ταχυδρομείο, είναι ο ταχυδρομικός φάκελος. Νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο ασφαλή μέσα αυτή τη στιγμή για να μην έχει τα γνωστά προβλήματά του. Έτσι, είναι γραμμένο στην όρθια συναντή, ότι θα χάσει να κάνει κάποιο χρόνο. Αν αναζητάμε λοιπόν μια τέτοιου είδους κινηματική ασφάλεια, πρέπει να αναζητήσουμε και το αντίστοιχο μέσο. Δεν νομίζω να είναι το προτέρημα
της πλατφόρμας που προτείνουμε τώρα η ασφάλεια, αλλά κυρίως η ελευθερία και έτσι και η αμεσοπληκτική. Ναι, ακριβώς για το θέμα της ασφάλειας να πω απλά ότι παίζει over HTTPS, παίζει σε security center με ό,τι συνεπάγεται. Αυτό τέλος πάντων, εγώ σαν πληροφορικός πιστεύω ότι πλέον μετά τα γεγονότα που γίνανε δυνάμεις με την επίθεση που γίνανε στην NSA στην εταιρεία, μάλλον δεν προσφέρει και πολύ security. αλλά τέλος πάντων είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, στην OpenNSA, κοινώς στην NSA, είχαν ένα περιστατικό hacking, το οποίο αρχικά το αποκρύψανε, δεν δώσανε καν δημοσιότητα σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, επειδή στη συνέχεια μετά από κάνα μήνα ξεκινήσανε ομάδες όπως οι Ανώνυμους για παράδειγμα και δημοσιεύανε στοιχεία που είχαν υποκλέψει από site και υποτίθεται ότι τρέχανε OpenHTTPS και ήταν secure. Μετά αναγκάστηκε η NSA να επέμβει και να κάνει κάποια statements, τα οποία αν θέλετε μπορούμε να τα βρούμε μισό από... Στο δικό σου server εσύ δεν έχεις κάποιο πήγα. Ορίστε. Στο δικό σου server εσύ δεν έχεις κάποιο πήγα. Όταν σου άγγιζε ένα το certificate δεν είναι. Το certificate δεν είναι δικό σου. Το certificate δεν είναι δικό μου, είναι από provider. Μπορείς να βάλεις ένα δικό σου certificate, δεν έχεις αυτά. Ναι, προφανώς ξεχθέστηκε το θέμα. Ότι στο δικό μου με οποιοδήποτε browser και να βγεις, αν δεν υπάρχει CA από πίσω, certificate από πέρα. Ακριβώς, ναι, προτίμησα να το κάνω επίσημο. Μα τους υπάρχει λύση το πρόβλημα. Ναι, σίγουρα. Π.χ. για να επανέλθουμε πάλι στην NSA, άμα κάτι που σκεφτούν την NSA, όπως λένε, θα δείτε ακριβώς το περιστατικό, το τι έγινε. Να μην επεκταθούμε σε αυτό. Αλλά τέλος πάντων, αυτό το security που ήταν και υπάρχει αυτή τη στιγμή, έτσι, μιλάμε για ένα. Αυτό που έγινε με την NSA έχει να κάνει με το σύστημα της αυτοτικοποίησης του προσώπου, όχι με την ασφάλεια στο κανάλι της υπογράψης. Αν έχει self-signing κλειδί, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, έτσι όπως το βλέπω ευρύτερα, σαν πληροφορικός, έτσι. Δεν ξέρω τι ακριβώς data κλέψανε. Ναι, σίγουρα. Υποθέτω π.χ. και τα tokens που σου δίνει η τράπεζα πλέον, που είναι με υπογραφή της NSA και ουσιαστικά θέσουμε το μειονέκτημα ότι έχουμε μια γεννήτρια της για τον αριθμό. Δεν ξέρω αν θέλετε να το πάρω σε τέτοιο επίπεδο, εγώ θα σας κάνω πολύ συζήτηση πάνω στο θέμα στο τεχνικό, αλλά η ιστορία είναι ότι δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχουν κλέψει. Και επειδή έχουν γίνει πάρα πολλές επιθέσεις, δηλαδή άμα ψάξετε στο ίντερνετ θα βρείτε οι ανώνυμοι που έχουν δημοσιεύσει κάποιες ατελείωτες λίστες από email και passwords και οτιδήποτε άλλο. Οπότε θεωρητικά για μένα σαν πληροφορικό strictly speaking, εντελώς strictly, θεωρώ πλέον ότι το HTTPS δεν σου δίνει κάποια ιδιαίτερη ασφάλεια. Το καλό είναι το εξής, ότι τα στοιχεία που διαρρέψαμε σε χώρους, ας πούμε, ο οποίος κινείται γεωλογικά λίγο πολύ με τον δικό μας, τις ανώνυμους. Παρ' όλα αυτά, με τα στοιχεία αυτά, ξέρουμε ότι και οι εταιρείες μπορούν να κάνουν δουλειά, έτσι. Δηλαδή, η πληροφορία αυτή ήταν γνωστή ήδη στην NSA. Ναι. Ανεπόντα από ποια άποψη. Άμα κάποιος, ας πούμε, έχει κακό περιεχόμενο, αφού θα δραστεί με το όχι, αν έχει φτιάξει ένα group κρυφό, που δεν σκέφτεται ότι μπορεί να έχει φτιάξει ένα group το οποίο να μην μπορούμε να το δούμε καν εμείς. Το server μπορεί το ναι, θεωρητικά υπάρχει ένα user, ξέρω εγώ, ο super admin, ο οποίος μπορεί να τα δει όλα, αλλά προσωπικά την άγγιση από τη στιγμή που δεν ενοχλούν τους χρήστες, δηλαδή αν κάποιος έχει φτιάξει ένα group κρυφό, ο οποίος δεν είναι μόνο αυτός και δεν τα μέλη του και συμμετέχει, εμένα προσωπικά σαν Γιάννη δεν με νοιάζει. Άμα δεν είναι έτσι, πάλι. Ναι, εάν δεν είναι έτσι, προφανώς εσύ σαν χρήστης του κράτους θα δεις ένα group το οποίο θα σου φανεί περίεργο, θα ζητήσεις να συμμετέχεις. Αν σε αυτήν την συμμετέχει και δει υλικό, ας πούμε, το οποίο δεν προβλέπεται, είτε παιδική πορνογραφία, είτε
ας πούμε, εντάξει, εμένα θα μου έσπαγε π.χ. να βγουν και σαβγίτες και να προσαρμοστούν για την πάρκο, έτσι. Παρ' όλα αυτά, εάν μένανε και σαβγίτες και φτιάχνανε ένα γκρουπ με ένα άσχετο όνομα, το οποίο εμένα δεν θα με βοηθήσει καν την περιέργεια, δεν θα το μάθει να αποτέσουν. Αν μάθουμε όλοι να το μάθουν, δεν μπορούν να τους το διαβάσουν, έτσι. Και να χάσουν όλα τους τραντάκτα ό,τι έχουν κάνει χωρίς δυνατόν τραμπακιά και χωρίς τίποτα. Ναι, σίγουρα, κοιτάξτε. Αν πρέπει να σταθούμε το Zuckerberg, να σταθούμε εσάς, νομίζω να είναι περισσότερο από το Zuckerberg. Ακριβώς, σωστά. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, αυτό που ξεκίνησα, επειδή το σκεπτικό μου είναι το εξής, ότι αν εγώ ήμουν εδώ πέρα και σας μιλούσα θεωρητικά, χωρίς να έχω κάτι να σας δείξω, ότι παιδιά μπορούμε να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο, πολύ πιθανόν να μην καταλαβαίνατε τι σας λέω καν. Και κατά δεύτερον, πολύ περισσότερο να νομίζω ότι δεν είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Τώρα, σας δείχνω ένα πράγμα το οποίο παίζει, υπάρχει online με μια πρωτοβουλία. Αν θέλει κάποιος άλλος να το συνδιαχειριστούμε αυτό ή να στείλει στο δικό του σε κάποιο σερβερ, είναι διατεθειμένο ή δεν είναι. Αλλά άμα στείλει στο δικό του, δεν είναι διατεθειμένο και θα σπάσει σε πολλά. Ναι, εντάξει. Για μένα το όραμά μου είναι, ας πούμε, να μπει σε κάποιο κινηματικό σερβερ. Δεν ξέρω πώς θα το κάνω αυτό, δεν έχω τις άκρες με τα κατάλληλα άτομα, να φύγει από το ιδιωτικό σερβερ, δηλαδή να μην φαίνομαι εγώ καθόλου από πίσω, σαν πελάτη σε μια εταιρεία που πληρώνω σερβερ, και να το διαχειριζόμαστε σαν συνολικότητα μέσω συνενέσεων και οτιδήποτε. Ναι, προς το παρόν αναγκαστικά σου είπα το προσβλήνο ότι είναι ιδιωτική πρωτοβουλία και δεν θα μπορούσε να αλλιώ γιατί αλλιώς ναι, θα μιλάγαμε με εκπαιδευόμενο σχόλιο και δεν θα είχαμε κάτι στα χέρια μας. Αλλά όποιος θέλει, ας πούμε, όποιος μπορεί να μου προτείνει κάποιο σέρβερ κινηματικό, κάτι να το βάλουμε, να μην υπόκειται κάτι, ξέρω εγώ, στο πολυτεχνείο, οπουδήποτε, σε κάποιο πανεπιστημιακό χώρο, είναι διατεθειμένο να το κάνω, ας πούμε. Ή να μεταφέρουμε το υπάρχον ή να στήσουμε κάτι άλλο, ας πούμε, και αν στήσουμε κάτι άλλο, και εγώ το δικό μου δεν έχει νόμο ύπαρξη, συνέχεια το κατεβάζουμε, έτσι, δεν τίθεται με θέμα. Κάνω. Εγώ θα ήθελα να πω κάποιες παράλληλες ιστορίες, οι οποίες φαινομενικά δεν έχουν σχέση με το Crabgrass, αλλά τελικά έχουν άλλη σχέση. Κοινός άξονας που τη συνδέει είναι το πώς χρησιμοποιούμε εμείς το διαδίκτυο, όλοι εμείς, και πώς το χρησιμοποιούμε για την ελευθερία και για τη δημοκρατία. Πριν μερικές μέρες, πέθανε ο Steve Jobs. Ο Steve Jobs ήταν από τη γενιά, την παλιά γενιά των hacker, από τις πρώτες μέρες όλο αυτό που ονομάζουμε διαδίκτυο, κοινωνία της πληροφορίας και με όλους αυτούς τους όρους, ο οποίος όμως, και γι' αυτό ήταν μάλλον το αγαπημένο παιδί των media, και γι' αυτό τώρα που βλέπουμε το εγκόμιο, ακολούθησε ένα συγκεκριμένο δρόμο, έτσι. Αποφάσισε όλη αυτή τη γνώση, όλη αυτή τη μαγεία, να τη χρησιμοποιήσει για ίδιο όφελος. Σίγουρα είναι ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο και σίγουρα άλλαξε το ρουτ της ιστορίας. Ωστόσο, για εμάς, τουλάχιστον για εμένα, οι ήρωες του ψηφιακού κόσμου στον οποίο ζούμε, δεν είναι ο Steve Jobs. Ας θυμηθούμε ότι ο Steve Jobs, μάλλον η Apple, την οποία ίδρυσε μαζί με το Wozniak, που ξεκίνησε από ένα γκαράζ, όπως πολλά πράγματα στην Αμερική, στη δεκαετία του 90 θεωρούνταν σοκλημένη από την πολιτική κλειστών δικαιωμάτων που είχε ακολουθήσει και η οποία την είχε οδηγήσει σε πολύ άσχημη κατάσταση. Φυσικά την ίδια ακολουθεί και σήμερα. Λοιπόν, για μένα ήρωες από την ίδια γενιά των hackers, οι οποίοι θα συνεχίσουν να μας εμπνέουν, έτσι, είναι άνθρωποι όπως ο Vint Cerf, ένας από τους πατέρες των πρωτοκόλλων του διαδικτύου, ο Dave Clark, ένας από τους προπάτορες της ελευθεριακής αρχιτεκτονικής του διαδικτύου, ο
ο Ρίτσαρντ Στάλμαν, ο πατέρας του κινήματος του ελεύθερου λογισμικού, ο Τιμ Μπέρνερς-Λι, αυτός που έτσι σκέφτηκε και έφτιαξε και ξεκίνησε το παγκόσμιο ιστό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, το χαρακτηριστικό τους είναι ότι αυτά που σκέφτηκαν τα έδωσαν ελεύθερα σε όλη την κοινωνία, σε όλες τις κοινωνίες, και πάνω σε αυτά στηρίζεται αυτό που σήμερα έχουμε. Και βέβαια δεν είναι αυτοί, οι πραγματικοί ήρωες είναι όλοι αυτοί που ασχολούνται με τα ελεύθερα λογισμικά, είναι όλοι αυτοί που φτιάχνουν εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν ελεύθερα οι κοινωνίες. Έτσι, ένα από αυτά βέβαια είναι και το CrowdGrass. Μία δεύτερη ιστορία, τον νομίζω Δεκέμβρη του προηγούμενου χρόνου, γίνεται αυτοπληπολείται στην Τινησία ένας πλανόδιος, ο οποίος είχε απειδήσει από τη ζωή του λόγω της κρατικής καταστολής και των αδιεξόδων που δημιουργεί το σύστημα στο οποίο ζούμε. Και από εκεί ξεκινάει μια αλληλουχία γεγονότων, η οποία οδηγεί σε μια μαζικό κύμα εξεγέρσεων σε ένα τεράστιο κομμάτι της πλανήτη, στην Αραβική Χερσόνησο, το οποίο εξαπλώνεται συνέχεια σε Ισπανία και Ελλάδα. Μιλάμε για ένα κίνημα το οποίο είχε χαρακτηριστικά πολύ έντονα της Άμεσης Δημοκρατίας. Οι Ισπανοί αντιγράψαν τις πρακτικές πλατείας στα ΧΡΙΤ και τις βελτιώσαν ίσως, εμείς τους Ισπανούς, και τώρα εξαπλώνεται σε 165 πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών όπου κάνουν λαϊκές συνελεύσεις. Για όλα αυτά έπαιξαν ρόλο νέες τεχνολογίες. Δεν φτάνουν όμως βέβαια μόνο οι νέες τεχνολογίες. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούμε τις δυνατότητες τους και τις κάνουν πράξη. Πάλι αυτό έχει σχέση με το CrowdGrass και την ελληνική έκδοση του Democracy Online. Από εμάς θα φανούν οι πραγματικές του δυνατότητες και προοπτικές. Είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο. Εγώ που εντάξει, τέλος πάντων, συμμετέχω σε διάφορες ομάδες κινηματικές, πιστεύω ότι πραγματικά βοηθάει αυτόν τον κόσμο. Βοηθάει οποιονδήποτε βασικά, ο οποίος δεν περιορίζεται στο. Δεν τον καλύπτει το Facebook, γιατί είναι πολύ ατομικό, με την έννοια ότι δεν μπορεί να γράψει κείμενα μαζί, δεν μπορεί να κάνει polls, ας πούμε. Έχει δημοκρατικά εργαλεία αυτό το πράγμα και είναι πολύ σημαντικό. Αφορά δηλαδή ομάδες, κινήματα. Μπορεί και να αφορά επιχειρήσεις, απλά θα αφορά ίσως συνεταιρισμούς ή επιχειρήσεις που δεν έχουν χαρακτηριστικά εκμετάλλευσης ή ιεραρχίας τόσο έντονα, προσωπική άποψη. Αλλιώς θα πρέπει να παιδαγωγοποιήσεις κάποια εργαλεία του ή να βάλεις να παρακολουθούνται τα πάντα. Τρίτη ιστορία. Χθες έγινε μια εκδήλωση ψηλά στο κράτος, στην καφετέρια της συλλογικότητας του Radio Bubble, η οποία είχε θέμα να φτιάξουμε τη δημοσιογραφία των πολιτών. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Σκοπός της ήταν να δώσουμε περιεχόμενο σε αυτό που λέμε δημοσιογραφία των πολιτών, να μην είναι μια κενή λέξη, αλλά να το κάνουμε πράξη. Αυτό το πράγμα φαίνεται να κινείται, να σηκώνεται και εδώ στην Ελλάδα. Θεωρώ είναι κάτι πολύ σημαντικό, είναι κάτι πολύ άμεσο και κάτι εφικτότατο. Τώρα που τα μίντια, τα παραδοσιακά είναι σε κρίση, συζητήθηκαν να δικτυωθούν πρωτοβουλίες όπως το Radio Bubble, το Omnia TV, το οποίο είναι πάλι ένα web TV από τα κάτω. Είναι πράγματα πολύ σπουδαία, στα οποία μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι και να κάνουμε πραγματικά τη διαφορά. Το μόνο που μας κρατάει κάτω, έτσι, είναι η δική μας αδυναμία να συνεννοηθούμε μεταξύ μας ή βαρεμάρα, άλλα προβλήματα. Πάντως η τεχνολογία είναι εκεί. Συμμετέχω και εγώ στην ομάδα του DLN. Σκοπός μας είναι να φτιάξουμε ένα κίνημα από τα κάτω για τα ψηφιακά δικαιώματα. Το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Τις επόμενες εβδομάδες θα επιχειρήσουμε να συγκροτήσουμε
μια πρωτοβουλία, μια καμπάνια η οποία θα αντιστέκεται σε αυτή την προσπάθεια επωνυμοποίησης των ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, αυτή που ξεκίνησε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης με τη συγκρότηση μιας νομοπαρασκευαστικής επιτροπής και με σκοπό την κατάρτιση ενός νομοσχεδίου με παρανοϊκά σκοπούς, έτσι να βάζουν όλοι το όνομά μας στο διαδίκτυο και κάτι, κάτι τέτοια. Όποιος είναι χρήστης, απλός χρήστης, καταλαβαίνει ότι αυτά τα πράγματα είναι εντελώς ολοκληρωτικά. Όταν έπεσε το ίντερνετ στην πλατεία Συντάγματος, από το Δήμο, γιατί υποθέτω ότι ο Δήμος, μάλλον πλατεία Συντάγματος καλύπτεται από ένα δημοτικό Wi-Fi του Δήμου, κατά περίπτωση σύντοση έπεσε αυτό το Wi-Fi όταν το κίνημα γιγαντωνόταν, εντάξει, ίσως έπεσε από την κίνηση, δεν ξέρω, δεν είναι η πλατεία Συντάγματος χωρίς Wi-Fi, το Wi-Fi επανήλθε και στο παρέχει ένα αυτόνομο ασύρματο μητροπολιτικό δίκτυο το οποίο έχει 1150 κόμβους, είναι το Μητροπολιτικό Δίκτυο των Αθηνών, είναι κοινοτικό, είναι ελευθεριακό, είναι αυτόνομο, έχει 10.000 τελικούς χρήστες, απλώνεται μέχρι την Επίδαυρο, δηλαδή βγαίνει από τα όρια της Αθήνας στα νότια και μέχρι την Νέα Αρτάκη στην Εύβοια, έτσι. Λοιπόν, αυτό παρήχε στις λαϊκές συνδέσεις της Λατίας Συντάγματος ίντερνετ. Το Crabgrass είναι για μένα μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Θεωρώ ότι απευθύνεται στον οποιοδήποτε θέλει να φτιάξει μια ομάδα κοινωνική, δεν είναι απαραίτητα πολιτική, μπορεί να είναι πολιτιστική, απλά να είναι μια κοινωνική ομάδα, μια συνεργασία ανθρώπων. Έχει εργαλεία άμεσο-δημοκρατικά, είναι πολύ εύχριστο, είναι στημένο με τη φιλοσοφία του Facebook, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες γνώσεις. Μπράβο στον Γιάννη για την προσπάθειά του. Όταν επιστρέψει, γιατί τώρα θα καταλήξω στις ερωτήσεις μου, θα ήθελα να μας πει ακριβώς, γιατί ο Γιάννης είναι πίσω από αυτό, ίσως κάποιοι τον βοήθησαν σε κάποιες στιγμές, αν μπορεί, αν θέλει αυτός, αν μπορεί να συγκροτηθεί μια διαχειριστική ομάδα, κυρίως προγραμματιστών, οι οποίοι να το βελτιώσουν. Εντάξει, το φτιάξανε η Rise Up, αλλά είναι ελεύθερο λογισμικό, δηλαδή μπορεί να βελτιωθεί αυτό. Γιατί εγώ βλέπω κάποια στοιχεία που θα μπορούσε να βελτιωθεί, έτσι, στα οποία μπορούμε να δουλέψουμε και να, επειδή είναι open, είναι ελεύθερο λογισμικό, να το δώσουμε πάλι, έτσι, σε όλο τον κόσμο. Ενώ στην κυριολεξία σε όλο τον κόσμο, σε όλη τον πλανήτη. Μία ερώτηση αυτή και δεύτερη, οι χρήστες, υπάρχει δυνατότητα, προφανώς υπάρχει, έτσι, άμεση επικοινωνία με τη διαχειριστική ομάδα για να αναφέρουν βελτιώσεις, ιδέες, ιστορίες κτλ. Ωραία, καταρχάς, για μένα το ζητούμενό μου είναι εμένα η δουλειά μου, τέλος πάντων, και τώρα τους 15 τελευταίους μήνες είμαι άνεργος. Η δουλειά μου είναι προγραμματιστής, οπότε ουσιαστικά τώρα λόγω ανεργίας ασχολούμαι αποκλειστικά με προγραμματισμό για μένα και συμμετοχή σε open source project. Εάν δείτε εδώ πέρα στα Higgins πάνω, το οποίο μπορούν να οριστούν από τη διαχειριστική ομάδα, υπάρχει ήδη ένα κάλεσμα για επικοινωνία προγραμματιστών που θέλουν να ασχοληθούν με την επέκταση του Crabgrass. Τέλος πάντων, έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις, αν θέλετε, δείτε τα. Να πω τεχνικά, δεν ξέρω να μην σε πληροφορήσω στα τεχνικά, είναι σε Ruby on Rails, είναι ένα καινούργιο μοντέλο ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου, είναι αρκετά εύκολο για κάποιον ο οποίος έχει γράψει κώδικα σε οτιδήποτε object oriented. Η δεύτερη ερώτηση, αυτό που είπε σχετικά ο Αντώνης με προτάσεις μετιστοποίησης ή προτάσεις γενικώς, τις οποίες καλώς ή κακώς εγώ το έχω στήσει
σύμφωνα με το τι νόμιζα εγώ, έτσι. Προφανώς κάποιος άλλος χρήστης μπορεί να έχει κάποια άλλη ιδέα, η οποία ίσως να είναι και ενδιαφέρουσα. Και θα πρέπει να τη δούμε. Υπάρχει η ομάδα web, στις ομάδες, αν πάμε στην ομάδα web, μπορείτε να κάνετε join εκεί, είναι ανοιχτή και να μας πείτε κάποια σχόλια, κάποιο feedback. Όπως επίσης και στο email, στο κάτω νομίζω το γράφει αυτό που ήταν συνολικά, στο webmaster παπάκι democracyonline.eu, το οποίο το βλέπω εγώ. Εδώ είπες και κάτι για πρώτες συνεχίσεις, έτσι. Ναι, αυτό είναι αυτό που είπα πριν. Εγώ είμαι ανοιχτός για συνδιαχείριση. Να σας πω ότι στην αρχή, εγώ το προφίλ μου είχα δώσει στο username το δικό μου, είχα δώσει field access, τέλος πάντων, σαν administrator access. Αλλά στην πορεία το αφαίρεσα και έχω φτιάξει ένα ειδικό user με το username super admin, τέλος πάντων, ο οποίος μπορεί να αναλάβει διαχειριστικές λειτουργίες του στυλ, να διαγράψει χρήστες, να διαγράψει groups, να λογοκρίνει εισαγωγικά σε μήνες στο οποίο εγώ γενικώς είμαι κατά της λογοκρισίας. Τέλος πάντων υπάρχει ένας user, μπορούμε να φτιάξουμε κι άλλους. Συγκεκριμένα η ιστορία είναι ότι παίζει ένα group από πίσω το οποίο δεν είναι administrator, δεν είναι visitor στους αυτούς χρήστες. Τόσο πίσω όποιος χρήστης, ας πούμε, είναι εκεί πέρα, έχει αυτόματα δυνατότητα administrator παντού. Δηλαδή βλέπει τα πάντα από περιεχόμενο, ακόμα και σε κλειστά groups και μπορεί να κάνει τα πάντα. Όποιος θέλει μπορεί να συμμετάσχει σε αυτό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όποιος ή άλλος, δεν ξέρω κατ' ουσίαν αν μπορεί να μας κάνει κάτι κακό, γιατί ο server, όπως σας είπα και πριν, γίνονται πάντα καθημερινά, οπότε και να κάνει κάτι, ας πούμε, λάθος ή να πάει να διαγράψει κάτι, μπορούμε να το επαναφέρουμε, δεν είναι και τόσο κριτικά το ζήτημα. Οπότε, ναι, φυσικά είμαι ανοιχτός στην διαμόρφωση, είμαι ανοιχτός ακόμα και στο να πάμε σε άλλο σερβερ, αν έχουμε, και αυτό θα με διευκόλυνει και εμένα πάρα πολύ, γιατί ουσιαστικά τώρα ο σερβερ είναι κάπως όνομά μου, έτσι. Οπότε, οτιδήποτε προβλήματα, αν προκύψουν ευνομικής χρήσεως, θα βρεθώ βλεγμένος χωρίς να... χωρίς ουσιαστικά να φταίω σε κάτι, επειδή διαχειρίζομαι σε κάτι τέτοιο. Να σου πω ότι τι μειονέκτημα έχει. Έχει μειονέκτημα ότι το Clubgrass γενικώς σκέφτεται το Rise Up Lounge, σκέφτεται να βγάλουν μια καινούργια έκδοση, η οποία δεν έχει βγει ακόμα, ίσως θέλουν παραπάνω προγραμματιστές για την βγάλουν. Αυτή η πλατφόρμα φτιάχτηκε το 2007-2008 και χρησιμοποιεί βιβλιοθήκες, τέλος πάντων, support libraries από πίσω, εκείνης της εποχής. Οπότε είναι δύσκολο κάποιος που δεν έχει full access σαν ρούτα στο server να το στήσει αυτό. Παρ' όλα αυτά, προφανώς, αν συνεργαστώ με κάποια παιδιά π.χ. στο STV ή οποιοδήποτε άλλο που έχουν full access, να μπορούμε να βρεθούμε κάπου σε ένα φυσικό χώρο μαζί και να το σετάρουμε ή να πούμε να πάρουμε ένα backup του μηχανήματος που είναι ένα virtual machine και να το πάμε εκεί. Δεν έχει τίποτα. Γενικώς το βρίσκουμε σε τεχνικό θέμα. Και προφανώς αν μπορούμε να προτείνουμε κάτι και τώρα, δηλαδή μετά τη συζήτηση, αν υπάρχει κάποιος που να διαχειρίζεται από τους έργους και να θέλει, μπορούμε να το κάνουμε και άμεσα. Το οποίο έχει αυτή η αρχή συνολικότητα να είσαι. Ναι, είχα κολλήσει με το draft και είχα κολλήσει. Η κοινότητα έχει πει στη διαδικασία να φέρνει πρόσθετα modules, πραγματικότητα έκταση του software του. Η κοινότητα εννοείς η δικιά μας. Η κοινότητα που το έχει ξεκινήσει,
Η κοινότητα που μπορεί να ξεκινήσει είναι real πάντα στην σελίδα στο Κράβγας, στο kravgas.rise.org θα δείτε ότι υπάρχει μια ανακοίνωση από το Μάρτιο, από τη 31 του Μάρτιου, το οποίο γράφει αυτό ακριβώς, ότι με βάση τα τελευταία γεγονότα, τέλος πάντων που γίνεται, θέλουμε να το επεκτείνουμε αυτό. Γιατί το πρόβλημά του τώρα αυτή τη στιγμή είναι ότι είχε η παγκοσμίωση και οι καταστάσεις που υπάρχουν αυτού του software, είναι εκτός από τη διαχειριστική ομάδα που το έφτιαξε, που το έχει στο wii.riseup.net, υπάρχουν άλλες 9 εγκαταστάσεις, μόνο 9. Παρ' όλα αυτά, επειδή υπάρχει πολλή ζήτηση από τον κόσμο, ζητάει ο κόσμος, είχαν πει ήδη από τον Μάρτιο ότι θα έχουν μια καινούργια έκδοση πιο εύκολη στην εγκατάσταση και στη διαχείριση και με έξτρα δυνατότητες το φθηνό που μπορούν να δει τώρα. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι φαίνεται, λόγω το ότι δεν έχουν τα προηγούμενα resources, ξέρεις, από εργατικό μηχανικό, μάλλον και από τα καθυστερήσουμε. Και γίνεται το νέο ότι ίσως τελικά πρέπει να βοηθήσουμε και εμείς αυτό. Και δεν μιλάω κατά ανάγκη να γράψουμε κώδικα, γιατί επειδή υπάρχουν, όπως είπα και πριν, μόνο 9 καταστάσεις, 10 στην ουσία, μαζί με το Χιτράδη, είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν πολλά μπράβες. Εγώ ήδη είχα βρει 2-3 που σχετιζόταν με την ελληνική γλώσσα, με την υποστήριξη των ελληνικών. Τέλος πάντων, δεν θα είναι επιπαθώς τεχνικά το τι ακριβώς ήταν. Το οποίο τους πρότεινα τρόπους αντιμετώπισης, τρόπους ας πούμε να τονίσουμε αυτό το πρόβλημα, οι οποίοι γίνανε απορριφή γενικότερα και πέρασαν στο κόμμα που ήδη το είχαν ετοιμάσει. Προφανώς μπορεί να υπάρχουν και άλλα προβλήματα τα οποία θα απαντούν στη χρήση. Και εκεί νομίζω είναι δηλαδή η καταγραφή των προβλημάτων και την επικοινωνία με τους προγραμματιστές είναι νομίζω εξίσου σημαντικό αυτή η συγγραφή του. Σαν CMS, είναι δεκτικό. Σαν CMS δεν έχει Κοίτα, από τη μάνα του έτσι όπως είναι, όχι. Παρ' όλα αυτά, το θέμα είναι ότι έχεις μια database την οποία εγώ, ας πούμε, ή και κάποιοι άλλοι που έχουν ασχοληθεί με το Crowdcast και με το Joomla, από την άλλη μεριά ή με το Drupal, μπορούμε να φτιάξουμε κάποιο migration project, τέλος πάντων, για να μεταφέρει τα data από ένα group στο άλλο. Σκεφτόμασταν αρχικά, επειδή το ξεκινήσαμε με κάποια άλλα άτομα οι οποίοι στη συνέχεια αποχωρήσαν και είχαν στο μυαλό τους μια διαφορετική εκδοχή αυτού του πράγματος. Συγκεκριμένα διαφωνήσαμε για το θέμα του moderation και το κατά πόσο μπορεί να χρήσει να αλλάξουν ελεύθερα ό,τι θέλουν, εφόσον δεν ενοχλούν τους άλλους χρήστες, ή κατά πόσο πρέπει να υπάρχει κεντρικό moderation που να καθορίζουμε εμείς οι διαχειριστές στο περιεχόμενο. Εγώ έλεγα ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία περίπτωση κεντρικό moderation. Και ο καθένας σας δει τρόπους να το αξιοποιήσει όπως θέλει στην ομάδα του. Στο κάτω κάτω δεν μπορεί να ξέρω τι σαν να τις κάνει οι πέτρες ή κάθε εταιρεία ή κάθε ιδιότητα να πάρει. Οπότε θα να σου πω ότι ναι, γενικώς με αυτά τα παιδιά ψάχνουμε τη δυνατότητα να κάνουμε migration από και προς Facebook. Δηλαδή, ξέρω εγώ πως έχουν πολλά blogs, ξέρω εγώ, το comment του Facebook ή post list του Facebook. Παρ' όλα αυτά, σε αυτό το σημείο τίθεται ένα άλλο θέμα, το κατά πόσο θέλουμε αυτά που να έχουμε εκεί μέσα να φαίνεται πάλι στο ίντερνετ. Προς το παρόν, να σας δείξω ένα άλλο σημείο που έχει ενδιαφέρον. Θεωρητικά, by default, δεν φαίνεται κάτι στο ίντερνετ. Π.χ. εάν πάμε σε οποιαδήποτε σελίδα και πατήσουμε τη δημοσιοποίηση, η δημοσιοποίηση ουσιαστικά σημαίνει ότι η σελίδα αυτή είναι ορατή από όλους τους χρήστες του ίντερνετ, ακόμα και δεν έχει κάνει λογό. Τέλος πάντων, η ιστορία είναι ότι αυτή δεν είναι δεδομένα, δηλαδή χρειάζεται έλεγχο του super admin για να υπεροποιηθεί η σελίδα, την οποία γενικώς την αποφεύγω. Δηλαδή θέλω το περιεχόμενο να είναι κλειστό, ας το πούμε έτσι, γιατί καλώς ή κάπως κάτω μια
κάτω από μια σελίδα μπορεί να έχουμε έκπληξη συζητήσεις, να παίρνετε το όνομά μου ή φωτογραφία μου, που εντάξει, εγώ προσωπικά δεν έχω πρόβλημα και να κάνει το σελίδα μου και το όνομά μου να ψάξει το σελίδα μου Πατολίδας, προς το Google. Αλλά κάποιος άλλος έχει, μπορεί να έχει πρόβλημα, οπότε θεωρώ ότι δεν πρέπει να κάνουμε δημοσιοποίηση των όσων γράφουμε εγώ πέρα, ας πούμε, προς το ίντερνετ. Τέλος πάντων, αυτό είναι κάτι, ας το πούμε, πολιτική που μπορεί να αλλάξει κάτω από την ενημερώση των χρηστών ή οτιδήποτε άλλο. Εκεί θα έχουμε πρόβλημα. Δεν θα μπορείς να γράψεις, ξέρω εγώ, το στήλο ότι πάμε να σκοτώσουμε τους 300 με θέσεις, ξέρω εγώ, δηλαδή. Αν έχασε κάτι φωτογραφία, σου πούμε τον αστυνομικό που κακοποιούνται, οι πολίτες ή οτιδήποτε. Που, ας πούμε, κάποιος βρίσκει και η εισαγγελία βρίσκει πράγματι ότι αυτός δεν πρέπει να... ότι δεν ξέρω, ταράζει κόσμο ή δεν ξέρω τι. Και πράγματι πρέπει να την κρίσει. Εγώ θα κρατήσω το backup τις επαφές μου από τα αρχεία. Ξέρεις τι γίνεται. Ναι, κατάλαβα. Εκεί μιλάμε λίγο θεωρητικά τώρα. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Δηλαδή, π.χ. αν γράψεις κάτι κακό και το κάνεις πάντα σε όλους, υποθέτω ότι κάποιος χρήστης που θα το δει προτού επέμβει εισαγγελέας ή οτιδήποτε άλλο θα ενημερώσει τους διαχειριστές και οι διαχειριστές θα σου πούνε, ξέρεις, άλλαξε λίγο τα δικαιώματα, κάπου, βάλ το κάπου, τέλος πάντων το βλέπετε σε σκεφτήνη σου. Τώρα το αν επέμβει ο εισαγγελέας δεν ξέρω τι θα μου ζητήσει να κάνω. Νομίζω ότι ο Αντώνης μπορεί να απαντήσει καλύτερα σε αυτό. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, ο διαχειριστής μιας τέτοιας ιστοσελίδας δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο. Την ευθύνη φέρουν οι εκάστοτε χρήστες για το περιεχόμενο που οι ίδιοι προσθέτουν. Το ζήτημα γίνεται πιο πολύπλοκο εάν ειδοποιηθεί ο διαχειριστής για ότι διαπράττει κάποιο ποινικό αδίκημα. Σε κάθε όμως περίπτωση, τέτοια ζητήματα, ας το πούμε, κρατικής καταστολής, ας θεωρήσουμε τέτοιες περιπτώσεις, υπάρχουν βέβαια και αντικοινωνικές συμπεριφορές, έτσι, όπως παιδική πορνογραφία, καθαρά αντικοινωνικές, στις οποίες θα φεύγουν πάρα αυτά από μια τέτοια ιστοσελίδα, το συζητάμε, όπως και φασιστικά groups, εννοείται ότι δεν θα μένουν. Σε μια τέτοια περίπτωση, αυτό που μας, πέρα από το τι κάνουν οι δικηγόροι, το τι γίνεται. Αυτό που μας χειροποιεί απέναντι στον νόμο είναι η συλλογική αντίδραση, η πολιτική αντίδραση, να πολιτικοποιούμε την αντίδρασή μας. Αν έχει φτιαχτεί μια κοινότητα γύρω από το Crabgrass, γύρω από το Democracy Online και γίνει μια απόπειρα τέτοιου τύπου, θα πρέπει να βρει αντιμέτωπη όλη την κοινότητα. Είναι τόσο απλό και δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Να πω επίσης ότι τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα πιο πολύ, γιατί ο Σέντρο της Δημοσίνης δεν είναι στο εξωτερικό. Το πρόβλημα είναι ότι είναι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι στην Ολλανδία. Απλά υποθέτω ότι επειδή η Ολλανδία είναι γενικώς, έτσι όπως μου φαίνεται εμένα, είναι πιο ελευθεριακή, ίσως να μην μπορούν άμεσα να μου ζητήσουν, ξέρεις, δώσε μου τα λόγια στο τελευταίο 30 ημερών, τέλος πάντων που τάχεις, ή να πούμε στο provider, εγώ σου τα backups για να δούμε το ιστορικό και τέτοιο. Αυτό είναι πιο πολύ νομική φύση, όμως, το οποίο
Πραγματικά δεν έχω απάντηση κάτι συγκεκριμένο. Λέως για τα θέματα επιτήρησης και εδώ μπαίνει το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ένα κίνημα ψηφιακών δικαιωμάτων, θα πρέπει να μάθουμε ότι από τον Γενάρη του φέτος, αυτού του χρόνου, πέρασε μια νομοθεσία με βάση την οποία τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν οτιδήποτε εκτός από το περιεχόμενο της επικοινωνίας μας, δηλαδή πόσο χρόνο επικοινωνήσαμε, από πού, προς τα πού, με ποιον, δεδομένα κίνησης και θέσης δηλαδή, για πόσο χρόνο, οτιδήποτε εκτός από το περιεχόμενο, αυτά με βάση κοινοτική νομοθεσία και εσχάτως ελληνικό νόμο κρατούνται, διατηρούνται από τους παρόχους υπηρεσιών πρόσβαση στο διαδίκτυο για 1,5 χρόνο νομίζω. Οπότε και αφορούν όχι μόνο τη διαδικτυακή μας επικοινωνία, δηλαδή το... Η πρόταση ήταν 1,5 χρόνο. Αλλά ξεσηκωθήκαν πάροχοι γιατί έπρεπε να χρησιμοποιήσουν τεράστιες χωρητικότητες και έπεσε στις 6 μήνες. Όχι, δεν ισχύει αυτό. 6 μήνες δεν έχει. Ναι, νομίζω ότι είναι ένας χρόνος ή 1,5. 6 είναι τίποτε. Θα ήταν ωραίο να ήταν 6 μήνες. Είναι ένας χρόνος ή 1,5. Και μιλάμε για τα δεδομένα κίνησης και θέσης σε σταθερή κινητή τηλεφωνία και διαδίκτυο. Το τι κάνει η IP address μας. Welcome to Big Brother. Έτσι. Και μάλιστα να πούμε ότι αυτή η κοινωνική νομοθεσία η οποία πέρασε μετά είναι μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πιο συντηρητική που έχει ψηφιστεί ποτέ μέχρι τώρα, γιατί τα χειρότερα έπονται, αν δεν αντιδράμε. Έγινε μετά τις επιθέσεις της τρομοκρατικής στη Μαδρίτη το 2006 και καλά. Δηλαδή θα είμαστε όλοι ένοχοι και όλα θα καταγράφονται, εν δυνάμει ένοχοι και καλά για την πάταξη της τρομοκρατίας. Ακόμη και στην Αμερική, μετά το 2001, μια υπερσυντηρητική νομοθεσία που πέρασε, το The Patriot Act, πέρασε με sunset legislation. Δηλαδή πέρασε με έναν όρο ο οποίος λέει ότι επειδή έχουμε έκτακτη ανάγκη, ισχύει αυτή η νομοθεσία μέχρι 2-3 χρόνια. Έχει ανανεωθεί 2 φορές όμως αυτή η έκτακτη ανάγκη, γιατί φυσικά σε λίγο να καργήσει και τον όρο, έτσι. Είμαστε σε κατάσταση εξαίρεσης, εξαίρεση γίνεται ο κανόνας. Την τελευταία φορά που ανανεώθηκε, δεν υπέγραψε ο ίδιος ο Ομπάμα, αλλά ένα κομπιούτερ το οποίο έχουν φτιάξει ένα γραφείο με μια γραφίδα, η οποία έχει απομνημονεύσει το πώς υπογράφει ο Ομπάμα. Για να μην υπογράφει ο Ομπάμα, η γραφίδα υπέγραφε το νομοσχέδιο και το νόμο και ο Ομπάμα είχε πάει κάπου και του έδωσε τηλεφωνικά το OK, ξέρω. Όχι, θα λέω αυτά για το γραφικό του πραγμάτος. Απλά, ναι, είναι πολύ άσχημα τα πράγματα και γι' αυτό χρειάζονται κινήματα για ψηφιακά δικαιώματα σε τέτοια θέματα. Δεν είναι θέμα αν μας καταγράφει ο σερβερ, αν με καταγράφει ο ένας ή ο άλλος, καταγράφει το κράτος αυτή τη στιγμή. Έχει σημασία και το κράτος να επιλέξει για το σερβερ. Έτσι, για παράδειγμα, αν επιλέξουμε την Ελλάδα ή την Αμερική ή τη Δημοκρατία των Σεχελών, για παράδειγμα, που είναι ένα παράδεισο που δεν υπάρχει νομοθεσία σχετική, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν έχει να κάνει μόνο με την πλατφόρμα. Για μένα η καλύτερη είναι η Αμερική, κατά δική μου άποψη. Για μένα δεν είναι σχεδόν. Ναι, εντάξει, δεν μπορεί να ξέρω γνώμη γι' αυτό. Και ίσως μετά η Ολλανδία, ναι, ως πιο αγγλοσαξονική. Έτσι, δυστυχώς για εμάς, αυτή είναι στην ελευθερία του λόγου λίγο πιο προωθημένη. Νορδική είναι η Ολλανδία. Νορδική δεν είναι αγγλοσαξονική. Είναι άλλος πολιτισμός. Ναι. Από τη στιγμή που αναφερθήκαμε στην λογοκρισία στην ουσία του ηλεκτρονικού τύπου, θα ήθελα να σας θέσω την ερώτηση. Στην Τουρκία υπήρχε πιθανότητα και να υπάρχει ακόμα απαγόρευση πρόσβαση στο YouTube. Στην Ιταλία πριν μια εβδομάδα προσπάθησαν να περάσουν ένα νομοσχέδιο ή το σχεδιάσουν για την κατάργηση της ανωνυμίας στο διαδίκτυο και προφανώς σε όλα τα αναπτώμενα κείμενα.
Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, σε αυτό υπάρχει μια αντίδραση, μια αντίφαση μάλλον, ότι παρότι στις, σε χώρες όπως η Λιβύη και η Αίγυπτος ξεκίνησε μια επανάσταση μέσω του blog, των social network κλπ. Που πρέπει να καταλήξω ότι σε περίπτωση που όλα κάνουμε κατευθείαν και δεκτιστώντας ότι χρησιμοποιούμε Εβραίους και όχι μόνο συγκεκριμένα κομμάτια της κοινωνίας, το Democracy Online, θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει αντίστοιχη δράση εκτός συνόρων ελλαδικού χώρου, ένα, και δεύτερον, κατά πόσο δεν μιλάμε για το ευρωπαϊκό πεδίο, για την ευρωπαϊκή κοινότητα, αλλά μιλάμε για χώρες άλλες, όπου η λογοκρισία των ηλεκτρονικών τύπων είναι σαφέστατη, έντονη και νομίζω. Η μόνη παρόμοια προσπάθεια που ξέρω εγώ τουλάχιστον έχει γίνει από την Ισπανία, στην Καταλωνία συγκεκριμένα, στην Βαρκελόνη νομίζω. Οι οποίοι και αυτοί γενικώ χρησιμοποιούν τα ίδια εργαλεία με εμά, δηλαδή κράπτονα και μάμπι. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο αυτό ή για κάποιο λόγο επιλέχθηκε. Και δεν ξέρω αν προσπάθεια στο μυαλό μου. Τώρα αυτό που είπες για τη δυνατότητα να σου τύχει το Democracy Online παίζει σε μια συγκεκριμένη IT, έτσι. Προφανώς και μπορούν να την προκάνουν να τους ενοχλήσει. Το σκεπτικό το δικό μου είναι το εξής, ότι αυτό το πράγμα υπήρχε πλέον. Έχω το know-how του πώς θα το στήσω και μπορώ να το στήσω μέσα σε 2-3 ώρες τέλος πάντων. Βέβαια, backups και εσύ μου δεν έχω από κάτω. Καλώς ή κακώς, θα μπορούσα να το κάνω, να δεν το κάνω για ευνόητους νόμους, γιατί μπορεί να μου σκεφτεί να μου πάρει το επιστήμα να πάσα στιγμή. Οπότε προτιμώ να είναι εκεί, τέλος πάντων, στην Ολλανδία, που κατά κάποιο τρόπο πρέπει να εμπνακούν πολύ περισσότεροι στη μέση για να μου πάρουν τον κάτω. Παρ' όλα όπως και να έχει το πράγμα, ακόμα και το ίντερνετ να μας κόψουν, δεν λέμε, που είναι Αφρική. Θεωρητικά αυτό το πράγμα είχε δοκιμαστικά στην αρχή το βασίλισσα σε ένα κλείσο ορμαστή στο σπίτι μου και έπαιζε στο ίντερνετ μέσω του PC από το σπίτι μου. Αυτό μπορεί να γίνει πολύ άλλο κατόπιν της συνεννόησης, ας πούμε, ή μόνο στο καθένα user. Είχε το μάτι είναι πολύ εύκολο να γίνει, απλά κάνεις install το πακέτο και παίζει και ανοίγεις το πάτο στο router. Παρ' όλα αυτά, όλες αυτές οι υπηρεσίες μπορεί να παίξουν πολύ εύκολα και σε δίκτυα όπως το Atoms, Wireless και τρόπο Ιντερνετ. Δηλαδή να είναι εντελώς δικά μας και να είναι ανεξάρτητα από το Ιντερνετ. Και ουσιαστικά είναι το βασικότερο πλεονέκτημα για μένα σε σχέση με το Facebook. Το Facebook δεν έχει συνδιανέχιση. Αυτό δεν έχει Ιντερνετ, μπορείς να βρεις τρόπους με Wi-Fi τέλος πάντων να εκπέμπεις στη χειρότερη περίπτωση στη γειτονιά σου. Και κατ' επέκταση με το Atoms Wireless που προκόμουν να ανέβουν, να εκπέμπει σε μια πόνη, ας πούμε, 4 εκατομμυρίων κόσμων. Ακόμα μια ερώτηση που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι η γενική πλατφόρμα μια πάρα πολύ με του Facebook. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη καινοτομία που εσείς εισαγάγατε? Δεν κατάλαβα. Σε σχέση με το Facebook, δεν το είσαι καινοτομία. Ναι. Καινοτομία σε σχέση με το Facebook είναι το Facebook πήγε μέσα από την να συνδιαμορφώσει κείμενα. Υπάρχουν τα notes βέβαια, τα οποία τα notes μπορεί να τα επέμβω καθένας, παρόλα αυτά δεν σου ξεχωρίζει τις αλλαγές που γίνανε. Δηλαδή είναι πίσω ένα ολοκληρωμένο κείμενο χωρίς το ιστορικό. Εγώ από ό,τι ρίξα το πριν, το οποίο μπορώ να το ξαναλύσω, θέλετε, σε κάθε σελίδα που υπότιτλοι το συνδιαμόρφωση μπορείς να βρεις, ας πούμε, το τι αλλαγές θα κάνω κάνει χειρίστης, μπορείς να κάνεις ανέλεση του αλλαγού. Επίσης, δίνει άλλα εργαλεία τα οποία δεν είναι για μεταλλητικά, όπως τα σερβάρις, τα δημοσκοπήσεις τέλος πάντων, που μπορείς είτε να βάλεις multiple choice επιλογές και όλα να επιλέξουν οι χειρίστες. Αυτό πάντων πάει πιο πολύ σε εταιρικά. Υπάρχουν οι ψηφοφορίες τέλος πάντων, το οποίο στο Facebook απλά υπάρχει ένα checkbox. Εγώ έχουμε 4 επιλογές. Γενικώς η συλλογικότητα του Rise Up προσπαθεί να φτιάξει ένα εργαλείο consensus. Δεν ξέρω πώς θα είναι η ελληνική λέξη. Ναι, δεν ξέρω πώς θα είναι η ελληνική λέξη.
ομοφωνία, το οποίο προς το παρόν, από ό,τι έχω παρακολουθήσει λίγο τις συζητήσεις που κάνουμε, το πρόβλημά τους είναι το πώς θα το βλέπει ο χρήστης, πώς θα έρθει για το χρήστη. Δηλαδή, φαντάζεται ένα εργαλείο Wix, τέλος πάντων, το οποίο σε κάθε λέξη που αλλάζει, θα μπορείς να βάλεις comments και να γίνεται μια συζήτηση, τέλος πάντων, γιατί αυτή η λέξη και όχι η άλλη. Γενικώς, εν συντομία, το Facebook μας δίνει εργαλεία τα οποία άλλοι έχουν επιλέξει για μας. Έτσι, σε αυτό το εργαλείο θεωρητικά, τουλάχιστον μπορούμε ή να προτείνουμε εργαλεία που τα φέρνουμε στη συνολικότητα που το φτιάχνει, στη συνολικότητα του Rise Up, ή να τα φτιάξουμε μόνοι μας. Είναι δυνατότητα γενικότερα που free open source open. Δεν είναι προετοιμασμένο για να σα φέρω περισσότερα δοκουμέντα. Υπάρχει μια ιστοσελίδα που είναι συγκεντρωμένα όλα τα πιθανά software που μπορεί να χρησιμοποιήσει σε περίπτωση που χρειάζεται να λειτουργήσει κάτω από ένα καταπιεστικό καθεστώ. Δεν ξέρω αν έχετε δει. Δυστυχώς δεν είχα προετοιμαστεί για αυτή τη συζήτηση. Υπάρχουν τέτοιοι κατάλογοι. Υπάρχουν διάφορες διανομές του Linux, οι οποίες αποσκοπούν στο να σου δώσουν ένα πακέτο εργαλείων το οποίο σε διευκολύνει να μπορείς να λειτουργήσεις με όσο δυνατόν καλύτερες συνθήκες κάτω από ένα δύσκολο καθεστώς. Νομίζω ότι θυμάμαι ένα λέγεται Liberty Linux, ψάχνοντας έτσι μπορείτε να βρείτε και τα υπόλοιπα. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός, όπως καταλαβαίνετε, παγκόσμια, για το που πηγαίνει αυτή η ιστορία. Είναι μια συζήτηση που είχε γίνει ανάμεσα στους hackers ίσως 30 χρόνια πριν για το πρόβλημα του πρωτοκόλλου του DNS, έτσι, το οποίο είναι το πρωτόκολλο που καθορίζει την ονοματοδοσία. Δηλαδή όταν πατάς και εγώ google.com, ποιο είναι το νούμερο που αντιστοιχεί πίσω από αυτό. Έτσι. Αυτό είναι ένα ιεραρχικό στοιχείο στο διαδίκτυο. Διότι το πρωτόκολλο TCP/IP δεν έχει ιεραρχικά στοιχεία, μπορεί να γίνει επικοινωνία του καθένα με τον καθένα. Αλλά προκειμένου να κάνουμε αυτή τη μετάφραση στο πώς θα σε βρω, εισάγεται ένα ιεραρχικό στοιχείο στις οποίες διαδικτύει. Και είναι αυτό το ιεραρχικό στοιχείο που σήμερα έχουμε την δυνατότητα να κατεβάζουμε το διακόπτη. Άρα από τότε λοιπόν, πριν 30 χρόνια, είχε μπει το ζήτημα στους πρώτους hackers, ότι ξέρετε παιδιά, εδώ τα κάναμε όλα πολύ καλά. Άρα έχουμε αυτό το πρόβλημα με το DNS ορθόγωνο. Όμως επειδή δεν είχαν δημιουργηθεί μείζωνα ζητήματα, έτσι, το DNS πρωτόκολλο επιβίωσε και αποτελούσε μια δυτική δομή του διαδικτύου μέχρι σήμερα. Μετά το κυνήγημα του Pirate Bay, τέθηκε ξανά στη συζήτηση το ζήτημα του πρωτοκόλλου DNS. Άρα αυτό πρέπει να έχει υπόψη να προς υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση και υπάρχουν παράγοντες κοινότητες που δραστηριοποιούνται σήμερα στο να επαναπρογραμματίσουν, μάλλον να φτιάξουν ένα νέο πρωτόκολλο, το οποίο μπορεί να παρακάνει το πρωτόκολλο DNS. Έτσι, είναι μια μορφή άμυνας, έτσι, γιατί σε κάθε να υπάρχουν δυνάμεις που θα να ελέγχουν πια όλη τη διαδικασία του διαδικτύου. Είναι και μια μορφή, ας πούμε, αντίστασης πάνω στην διαδικασία. Υπάρχουν και ανοιχτή DNS, έτσι. Υπάρχουν και ανοιχτή DNS και είναι που σου δίνουν δυνατότητα για τρεις μη παραδοσιακών domain name. Πάντως τώρα, πάνω σε αυτό, νομίζω ότι η ICANN είναι ο οργανισμός ο οποίος μεταξύ άλλων χειρίζεται και το DNS, πήρε μια αναπροηγουμένου απόφαση, νομίζω έτσι διάβασα, με την οποία απελευθερώνει ουσιαστικά αυτό το σύστημα. Δηλαδή μπορεί να υπάρξει άπειρη ποικιλία first το domain DNS, δηλαδή .gr, .new, δεν ξέρω εγώ τι, στο μέλλον. Οπότε απελευθερώνεται αυτό και από την άλλη. Θα σημειώσω τώρα κάνα δύο άλλες εξελίξεις, δεν ξέρουμε τι θα καταλήξουν, απλώς έχουν ενδιαφέρον να τις ξέρετε. Δεν ξέρω πώς είστε ενημερωμένοι για το Freedom Box. Κάποιος μικρός σερβερ και τα λοιπά. Μπράβο, αυτό είναι από
για πρωτοβουλία παρεξηδιακών, οι οποίοι όμως έχουν μεγάλη σύνδεση με το κίνημα του ελεύθερου λογιστικού, του Μόγλεν, που είναι ο άνθρωπος που έκανε την γενική άδεια δημόσιας χρήσης μαζί με τον Στάλμαν. Ο Μπέγκλερ είναι μέσα στο board, είναι ο άνθρωπος που έγραψε το The Wealth of the Networks, για όσους έχετε δει το βιβλίο. Είναι μέσα στο board της πρωτοβουλίας. Το box λοιπόν προσπαθεί να κατασκευαστεί μια λύση, η οποία θα είναι και hardware, open hardware, αλλά και software που θα τρέχει μια παραλλαγή δραστηριότητα προφανώς, ούτως ώστε να δημιουργηθούν συστήματα επικοινωνίας peer-to-peer ανεξάρτητα. Δηλαδή να δημιουργήσει ένα ίντερνετ με ένα μικρό μηχάνημα που θα δαπανίσει σε hardware, το οποίο θα είναι ανοιχτό hardware, ακριβώς για να μπορεί με την οτροπία την κοινωτική να αναπτυχθεί όλο το project. Έτσι, να δημιουργήσουμε μια αρχιτεκτονική η οποία είναι κατανεμημένη και αυτό να είναι, ας πούμε, ένα εντός αγωγικών αντίπαλο δέος από την κατάσταση που σήμερα δημιουργείται. Φυσικά αυτά τα δίκτυα θα λειτουργήσουν υβριδικά με το κανονικό δίκτυο, έτσι. Απλώς θα έχουν δυνατότητα να αποτελούν, εφόσον βέβαια εμποδοθεί το εγχείρημα, έτσι, να αποτελούν κόμβους, ας πούμε, που μπορούν να σταθεροποιούνται ή να επιβιώνουν όταν γίνονται προβλήματα στα μεγάλα χάπους, ας πούμε, του διαδικτύου. Είχα μια ερώτηση τόσο. Ήταν θέμα που πέστανε ακριβώς στον καλό σχέδιο. Έχει δυνατότητα σαν ένα τεράστιο τοπικό δίκτυο, δηλαδή η πραγματικότητα να μεγάλη σελίδα του άλλα πέσει από το ίδιο, δεν υπάρχει σημαντική. Βασικά, έχουμε ένα φίλο εδώ, ο οποίος συμμετέχει, πανταζή. Έχει κρυφτεί.